Καλησπέρα και καλή διασκέδαση να έχετε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Μια εκπομπή μορφωτική, μια και ξεκινάνε. Λόγου τέχνης. Λόγου τέχνης και πολιτισμού. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Στέλιος Αναστασιάδης αριστερά μου. Ελένη Μπούντου πιο αριστερά, θα εμφανιστεί σε λίγο. Η Ελένη Μπούντου, η οποία κάτι έχει κάνει σήμερα. Δεν ξέρω, είναι το μπλουζάκι, είναι το κοτσιδάκι, είναι τα γυαλιά. Τα γυαλιά. Είναι τα γυαλιά, πιστεύεις? Τα γυαλιά δίνουν κάτι. Δηλαδή παλιά έλεγες... Όλα δίνει, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι, ναι, βγάζει μια αύρα, έτσι, πολιτισμική, έτσι, μια... Πώς θα το δώσω, καταλάβεις τώρα, δίνει το γυαλί κάτι. Δεν ξέρεις. Είσαι από αυτούς που δεν καταλαβαίνεις από αυτά, ναι. Μαζί μας το Έτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, η Πέγκυζίνα, θα είναι εκεί. 6 εμφανίσεις από 31 Αυγούστου, πέρασε 31 Αυγούστου, 6 εμφανίσεις, Παρασκευή Σαββάτου εννοείται. Αλλά έχουμε μερικές εμφανίσεις ακόμη. Το Έτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης είναι πάντα πρωτοπόρο σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Η Πέγκυζίνα σε ένα πρόγραμμα εκεί στο θέατρο Βεργίνα, από αυτό που μένει. Πεγκάρα. Πεγκάρα, φίλε. Μια φορά είχε κάνει ένας φίλος μου γενέθλια στη Ζίνα. Καλά είχαμε περάσει. Όσο θυμόμουν, κάτι στις 4 το χάσα. Μετά δεν θυμόμουν. Αν βγήκε και άλλο πρόγραμμα, αν πήγα σπίτι, αν πήγα σε καμιά καντίνα και στη Μητέρα Τερέζα. Σε top επίπεδο όλα αυτά τα χρόνια. Ωραία. Έτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης μαζί μας. Λοιπόν, αδέρφια μας, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Βέβαια, στοίχημαν, πού θα επενδύσουμε σήμερα τα λεφτά μας. Στη στοίχημα. Στον Άσο Τσουγκαρίας. Κοίτα, αν βάλει η ίδια ενδεκάδα, εννοείται στον Άσο Τσουγκαρίας. Αλλά επειδή νομίζω θα αλλάξει, έχω ρεπορτάζ, γιατί Κόρκας κάνει ρεπορτάζ σε όλα τα θέματα. Ξέχωρα αν το ρεπορτάζ προέκυψε από καφενείο που κάναμε κτλ. Τα καλά από εκεί πηγαίνουν. Κοίτα, το αυτό που έχω κάνει, το μυθικό που έχω κάνει τις τελευταίες μέρες, γιατί πρέπει να λέμε τις βλακίες μας, είναι ότι βρίζω το Σκίμπε την ώρα του αγώνα με την Εσθονία. Που δεν βάζει το Λιμιό. Που δεν βάζει το Λιμιό. Ο οποίος Λιμιός είναι με την Ελπίδων. Αλλά εγώ θεωρώ τόσο αυτονόητο ότι, επειδή δεν έχει εξτρέμ, έχει πάρει τον βασικό παίκτη του ΠΑΟΚ στην Εθνική. Το θεωρώ τόσο αυτονόητο που βρίζω το Σκίμπε. Δεν πειράζει, καλά έκανες. Ναι. Αυτό πειράζει. Τελικά δίκιο καλά είχα. Καλά έκανες. Ναι. Τελικά δίκιο είχα. Αυτός ο άμπαλος ομοσπονδιακός τεχνικός που απορώ τι βλέπει. Άρα το άξιζε τον Πινελίκη. Το άξιζε τον Πινελίκη 100%. Τι έχει κάνει χθες ο Λιμιός? Ο Λιμιός, ο οποίος χθες βάζει τον γκολ του αιώνα. Έχει κόψει κάτι. Και γράφει συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Όλους και έχει το βίντεο. Δηλαδή, συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα γράφει. Δεν άντεξα. Είναι σαν να λες συγχαρητήρια σε όλο το team και βάζεις το αποκλειστικό σου. Συγχαρητήρια, ξέρω εγώ, έκλεισε ο Μπερμπάτοφ. Συγχαρητήρια στο team. Σε όλη την ομάδα. Δεν με νοιάζει που πέτυχα 8 γκολ, εσύ μαζί και πήραμε την νίκη. Ναι, αυτό. Για να καταλάβει και ο κόσμος, έχει ανεβάσει στο Instagram ο Λιμιός, ο οποίος είναι ένα εκπληκτικό παιδί, εντάξει. Για εμάς που τον γνωρίζουμε τώρα, μιλάμε για ένα παιδί διαμάντη. Καλό παιδί, εντάξει. Αλλά είναι τώρα στα 20 του χρόνια. Είναι μες στην κάβλα, ρε αγόρι μου, αυτή είναι η λέξη. Είναι μες στην κάβλα. Τι είπε, τι είπε. Σταύρο, παιδιά, Στέλιο, αν ξέρεις, σήμερα θα έχει εθνική πολύ ταχύτητα. Τώρα μίλησε. Θα έχει πάρα πολύ ταχύτητα. Ναι, 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 πάρε το μπουχαράκι. Άκου, Μάρη, η σχέση σου με το ποδόσφαιρο είναι όσο η Μαντόνα με τη ζώνη αγνότητας. Ωραία. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρικά, δεν σε βλέπω. Μπορείς να φας το μπουχαράκι στη μάπα. Ο Τζιόλης είναι 14 κλάσεις ανώτερος από το μπουχαράκι. Γελάσε, δεν πειράζει. Αυτά έχει πει ο Μαρινάκης να λέτε. Ότι μπουχαράκι είναι ποδοσφαιριστής. Τέλος πάντων. Και θα το εξηγήσω και αυτό, αφού πουλάει τρέλα ο φίλος της Manchester United, της ακριβότερης ομάδας που παίζει το χειρότερο ποδόσφαιρο στον πλανήτη αυτή τη στιγμή. Λέγαμε λοιπόν για το Λιμιό, ο οποίος είναι εκπληκτικό παιδί και κάνει το εξής απίστευτο χθες. Βάζει το βίντεο του γκολ που πέτυχε, όπου κλείνει από αριστερά, περνάει 4 και πάνω στην τέταρτη τρίπλα πλασάρει πάνω στην κίνηση και δεν προλαβαίνει το τερματοφύλακα, θα πέσει και κάνει το 1-0. Η Εθνική Ελπίδα που είναι πρώτη στον ομιλό της μετά από 8 αγώνες και πάει ντουγρού για το ευρωπαϊκό. Ένα μάτς έμεινε. Ένα μάτς. Ισοπαλία, ναι. Νίκη θέλει, ναι. Μέσα στην Κροατία. Δύσκολο. Δύσκολο, αλλά εντάξει, θα το παλέψει. Και ανεβάζει συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα έχοντας αυτό το βίντεο. Τον γκολ. Όχι, όχι. Γράψε, ρε αγόρι μου. Εντάξει, δεν τους βλέπω. Όλα μέσα. Είναι, δηλαδή, αν το έκανε αυτό ο Γουάρντα σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου, δεν θα έγραφε συγχαρητήρια στην ομάδα. Θα όχι, θα έριχνε μόνος του το Instagram. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει tour σε όλη την Ευρώπη. Ναι, ναι, εμφανίζομαι σήμερα στην Ιταλία. Θα βλέπαμε τουλάχιστον στο timeline το δικό μου
6.000 φωτογραφίες του Άρντα με κάποιον. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Είδατε τι σχόλιο ανέβασε. Δεν ξέρω, πρέπει να πέρασε στα ψηλά. Που με ανεβάζει Σαλάχ. Φωτογραφία με το Σαλάχ και σχόλιο λεζάντα. Τόση ποιότητα σε μία μόνο φωτογραφία. Αγαπάμε Ουάρντα. Η εκπομπή αγαπάει Ουάρντα, ξεκάθαρα. Τέλος πάντων. Και δείτε δεν το έκανε για χαβαλέ έτσι, ότι να βάλω μια πιστεύει, λεζάντα. Το πιστεύει, το πιστεύει. Τύπου, ναι, το πιστεύει. Να γελάσουμε. Το πιστεύει, ναι, το πιστεύει. Πάμε τώρα στην ουσία των πραγμάτων. Όπου μίλησε ποδοσφαιρικά ο Μάριος Σλαμάς, ο οποίος για κακή μας τύχη έχει 2 ώρες στην ραδιοφωνική Θεσσαλονίκη να ακούγεται αυτή η προσωπικότητα. Επειδή μιλάμε για την Εθνική λοιπόν και στοίχημα δίνει καλά ποσοστά στο διπλό της Εθνικής, να ενημερώσουμε ότι πιθανότατα σήμερα θα ξεκινήσει το δίδυμο στη μεσαία γραμμή Ζέκα Κουρμπέλη. Δεν παίζω Μίτρογλου, κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο να δούμε τον Μπακασέτα στην κορυφή και όχι τον Κουλούρη, μια δραματική στιγμή. Και αριστερά μάλλον μετά το πείραμα Λυκογιάννη θα πάει ο Τζαβέλας, που όσο και να μην τον γουστάρετε σε σχέση με τον Λυκογιάννη είναι 8 κλάσεις καλύτερος ποδοσφαιριστής. Ο Πέρκας λογικά θα παραμείνει, γιατί είναι ο μόνος που τρέχει από κοινούς μισοπιθετικούς και πιέζει και κάνει κεράνι. Θα σε βάλει και το Λιμνιό, Σταύρο. Ναι, και επειδή έλεγα για το Λιμνιό, έβριζα το Σκίμπε, γιατί μετά από κάποια φάση δεν μπορούσε η Εθνική να φύγει στον χώρο. Γιατί νέο Φορτούνης, νέο Πέρκας, καλά κλεισμένοι, υπήρχε ο διάδρομος του Μάνταλου, ωραία, ο οποίος όμως δεν είναι εξτρέμ. Και έλεγα γιατί δεν βάζει το Λιμνιό. Ο οποίος Λιμνιός βέβαια ήταν στην Εθνική Ελπίδων, αλλά το ξεπερνάμε αυτό. Ναι, δεν νιώθω άσχημα γιατί τελικά έχω δίκιο. Είναι λάθος που δεν πήρε το Λιμνιό. Ο οποίος Λιμνιός είναι 20 χρονών, βασικός παίκτης του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, της ομάδας που μάζεψε τους περισσότερους βαθμούς από οποιαδήποτε άλλη πέρσι. Και ομάδα η οποία απέκλεισε Σπαρτάκ και Βασιλεία. Και η ομάδα η οποία έφτασε ένα βήμα από τους ομίλους του Champions League παίζοντας με ομάδα Champions League. Άρα λοιπόν κύριε Σκίμπε, Γερμανοτσολιά, για να τα πούμε όλα έτσι, σε αυτή την εκπομπή, Γερμανοτσολιά, δεν γίνεται να μην καλείς το Λιμνιό στην Εθνική. Εγώ δεν θα πω για Πασχαλάκη. Να πω εγώ. Γιατί οι κλήσεις έγιναν πριν τη συγκεκριμένη εμφάνιση του Πασχαλάκη που σχολιάστηκε. Ναι, εγώ δεν θα πω για Πασχαλάκη, σου λέω. Γιατί στον Πασχαλάκη μπορώ να βρω 2-3 κουσούρια. Και υπάρχει και ο Μπάρκας που είναι κανονικός θεματοφύλακας. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κακός. Μην είμαστε συμπλεγματικοί. Μην γινόμαστε σαν τους συντελεστές της προηγούμενης εκπομπής. Ωραία. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι το εξής. Δεν γίνεται να μην έχεις εξτρέμ και να μην παίρνεις βασικό παίκτη του ΠΑΟΚ. Αδιανόητο. Άρα για να καταλήξω, γιατί όλο το σκηνικό γίνεται για την κέρα που έκανα εγώ και έβριζα το Σκίμπε ενώ δεν υπήρχε Λιμνιός, ότι είχα δίκιο εν τέλει. Στοίχημα λοιπόν προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις. Έχει ξεκινήσει ποδοσφαιρική δράση σε όλο τον πλανήτη. Στοίχημα κάνει το παιχνίδι καλύτερο. Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, γεγονός, αμέτρητα. Καμιά φορά χάνεσαι, πρέπει να έχεις τον απόλυτο βαθμό συγκέντρωσης όταν ανοίγεις το app. Το πολύ βολικό app της στοίχημα. Εντάξει, εσύ το μελετάς. Ακόμα, του καίνει τα λεφτά βγατίζω, να ξέρετε. Αλήθεια. Να. Δεν τελείωσαν. Δεν τελείωσαν. Όχι. Τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Απλά όταν περνάει έναν αριθμό, τσουπ, τα μεταφέρω λίγο για να μην είναι μαζεμένα. Γιατί ξέρεις. Και σήμερα προσφέρεται πολύ. Προσφέρεται σήμερα το μάτς. Τέλος πάντων, στοίχημα. Και άλλα παιχνίδια. Και άλλα παιχνίδια. Ενδιαφέρον σήμερα. Και άλλα. Έχει με το Ισλανδία-Βέλγιο. Και άμα κερδίσω σήμερα, Ισλανδία-Βέλγιο, Το οποίο μάζεψε 6 Ισλανδία. Προχθές. Καλά, δεν θα ξαναφάει 6, να ξέρεις. Το Βέλγιο σταματάει στα 2-3 το πολύ. Δεν... Τον άλλο τον Σέρβο κερδίσω... δεν τον κράζεις. Τον... Για τον Μπρίγιοβιτς. Δεν τον έβαλε πάλι. 20 λεπτά. 20 λεπτά. Ενώ έλεγαν όλοι θα τον βάλει βασικό. Τι έκανε, έκανε τίποτα. Εντάξει, είχε 2 καλές στιγμές, ήταν άστοχο στα... καλές στιγμές τι είναι, δηλαδή, βγήκε φωτογραφία με ένα παιδάκι από την κερκίδα. Με ένα μπολμπόι. Στα 20 λεπτά τι να κάνει. Όντως. Να σου πω κάτι, και άμα και είναι και ξενερωμένος ο Πρίγιοβιτς, γιατί είναι λογικό. Ναι, είναι τέτοιος, άμα ξενερώνει δεν χουστάρει. Αλλά θα σου πω κάτι. Καλά κάνει και δεν τον βάζει. Για να είναι ξεκουραστός. Ξεκουραστός, έχω δύσκολη εβδομάδα. Ούτε ο Τόσκα έπαιξε. Και αν κερδίσουμε λοιπόν από το στοίχημα, τι θα κάνουμε, θα επενδύσουμε στα Νάξους. Καλύτερη. Γιατί οι χορηγίες μας συνδέονται. Δεν είναι απλές. Νάξους. Ο ΠΑΟΚ δίνεται με Νάξους, εννοείται. Δηλαδή ο Ουάρντα φοράει Νάξους. Δεν είναι τυχαία η επιτυχία του. Ωραία. Οι παίκτες και τα στελέχη του ΠΑΟΚ φορούν πολιτικά παπούτσια Νάξους. Ειδικά σχεδιασμένα για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα δει τσαρούχοι Νάξους δηλαδή. Τα παιδιά έχουν επίπεδο. Ωραία. Για τα τακούνια να μην τα ξαναπούμε, έτσι. Υπάρχουν προσφορές.
Εννοείται, υπάρχει το στόκ στη Βασιλίσσης Όλγας. Υπάρχουν τα μαγαζιά στο Μετατερένιον Κόσμος, υπάρχουν τα μαγαζιά στην Αγία Σοφίας, Νάξους, επίπεδο και όχι μόνο. Και αφού είπαμε τους χορηγούς μας, θα κάνουμε και μια έτσι, τους τίτλους ειδήσεων που η αγαπημένη μας Ελένη θα πει. Για μια Ελένη γίνανε όλα άλλωστε. Λέγε Ελένη. Θα ξεκινήσω από αυτό το οποίο με σόκαρε σαν εικόνα. Βέβαια έχει πολλές αναγνώσεις στο θέμα. Η φωτογραφία του Άδωνη Γεωργιάδη. Στο άδειο περίπτερο. Στο άδειο περίπτερο με τις δύο κοπέλες που ήταν εκείνη την ώρα στην. Δεν ξέρω. 12 παρατέταρτο πρέπει να τα μαζεύανε. Αυτά εδώ, εγώ στο μεταξύ τέτοιες ώρες πάω και χθες δεν μπορούσα γιατί είχα την εκπομπή. Δηλαδή, να μην τον τρακάρω τώρα. Είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο. Τον έχεις για άπειρο, εσύ πιστεύεις, να πάει, ξέρω εγώ, 5 το απόγευμα. Όχι, δεν τον έχω για άπειρο. 12 παρα 5, παρα 10 το βράδυ. Μια φορά λειτουργήσε άπειρα, βέβαια, πηγαίνοντας σε γνωστό γυράδικο της πόλης, λάθος ώρα. Και δεν βρήκε αυτό που ήθελε. Δεν βρήκε και την κατάλληλη φιλοξενία, μπορώ να πω, αλλά εντάξει. Κοίτα να δεις τώρα. Όλοι στο Facebook, ξέρω εγώ, λένε, κάνουν, ράνουν, βρίζουν το ένα το άλλο. Και όταν θα βρεθούν τέτα τέτ με κάποιον, αν να βγούμε μια φωτογραφία, αν να κάνουμε έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για γελοιότητες. Πιστεύεις ότι ο Άδωνης δεν βγήκε φωτογραφίες στη Θεσσαλονίκη? Στη Θεσσαλονίκη που ονειρεύομαι, Ελένη μου, θα έβρισκα όποιον βγήκε φωτογραφία με τον Άδωνη και θα τον κυνηγούσα στο θάνατο. Απέλαση. Ναι, κανονικά. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί υπάρχει μια δημοκρατικότητα στην πόλη. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές. Από τον τύπο που νομίζει ότι τέλος πάντων του ανήκει ο πλανήτης μέχρι την Παναγιά Αλλαγή στο 87. Όλοι είναι μια οικογένεια. Πρέπει να ζήσουμε σε αυτές τις σουρεάλ στιγμές. Αλλά από εκεί και πέρα. Στο μεταξύ, σήμερα αντιλήφθηκα το στολισμό της πόλης. Δεν το έχεις δει. Και όχι, δεν έπεσε το μάτι μου. Δεν είχες την Τετάρτη Δημοτικού. Δηλαδή στην ταινία με τον Κωνσταντίνο, καλώς ήρθε το Λάριο, είχαν πιο καλό ντεκόρ. Ήταν ταινία του 1950, ξέρω εγώ, το 60. Καλά, και υπήρχε δημιουργία. Τα αστεράκια, τα χάρτινα αυτά. Μα σε σχολείο γίνανε αυτά, ρε. Από τους καθηγητές, γιατί μετά μην τα ξέρουν μέχρι να ξεκινήσει. Και λένε ας κάνουμε. Μπράβο λοιπόν στο Δήμο, ωραίος στολισμός. Σ' αρέσει. Σε γυρνάει λίγο δεκαετίες πίσω. Έτσι είναι, φίλε, ρετρό. Ρετρό, Στολισμός ρετρό. Μετά τον Άδωνη Γεωργιάδη δημιουργούμε και άλλους εχθρούς στην εκπομπή. Έτσι ξεκάθαρα. Τώρα βάλεις κατά του Μπουτάρη. Αδερφός μου. Τον αγαπάω. Έτσι τον έχουν όλοι στο στόχαστρο, βγαίνει και ο Στέργιος τώρα και τον έχει. Δεν γίνεται. Ο Στέργιος έχει την άποψή του, εγώ έχω τη δικιά μου, εδώ είμαστε δημοκρατία. Εντάξει. Έχει γεμίσει η πόλη. Τι. Εσύ δεν τα έλεγες, ποιοι μας έχουν επισκεφτεί. Ποιος βρίσκεται εδώ. Ποιοι άλλοι βρίσκονται εδώ. Δεν κυκλοφόρησα, αφού έχω δουλειά. Τρεις εκπομπές είχα χθες στο νέο πρόγραμμα του Λίμπερο 104,4. Συνεχίζει ακάθεκτος. Τρεις εκπομπές είχα. Με τον Ψηλό και τον Βασιλιά. Εδώ, μένατε συντονισμένοι και μετά το πρόγραμμα. Το Βασιλιά δεν τον έχουν καταλάβει ακόμα. Δεν έχουν καταλάβει γιατί προσωπικότητα μιλάμε. Γιατί παραστάσεις μιλάμε. Δώσε λίγο ατάκα. Δώσε λίγο ατάκα. Αυτό που μας έλεγε. Έλα, δώσε λίγο ατάκα. Παίρνει τηλέφωνο κάποιος χθες από την Γουίνη, πρέπει να ήταν. Ένας άπειρος. Το Βασιλιά. Και ακούγεται η ατάκα. Ναι, ακούγεται, σε παρακαλώ, πεθαίνω 48 ώρες. Ξεκάθαρα. Εμένα μου αρέσουν αυτοί, ρε. Εμένα μου αρέσουν. Και είναι από αυτούς που στη ζωή μου έπαιξαν ρόλο. Γιατί έχει ουσία. Κερδίζει χρόνο με τα πάντα. Ωραία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να σε καθυστερήσει σε κάτι. Έχει μια ποιότητα στη ζωή του, θα πω. Ναι, δηλαδή θα πει ό,τι πιο ακραίο υπάρχει για να γίνει δουλειά πιο γρήγορα. Κατάλαβες. Δεν μπορεί του φτωχού, Στέργιο. Την προηγούμενη εβδομάδα να ξέρει. Η ποιότητα που λέγαμε είναι αυτό. Ναι, το λέει αυτό. Η καλή χαβαλέ, γιατί εγώ ξέρω πώς έχει βοηθήσει. Εντάξει. Ναι, ναι. Αλλά. Ναι, είναι αυτός ο ρόλος. Αυτός είναι ο ρόλος. Τέλος πάντων. Επί της ουσίας λοιπόν, με πνίγουνε. Έχω φορτωθεί το νέο πρόγραμμα. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει και αυτό που δέχτηκα να κάνω είναι πρώτον να σας δώσω τη σκυτάλη, γιατί σιγά σιγά εγώ την κάνω. Μεγάλωσα. Έχω βαρύνει. Εντάξει, πρέπει να δώσουμε στα νέα παιδιά το χώρο να κινηθούν. Θα το κάνω ένα-δύο χρόνια ακόμη, αλλά μετά έρχεται η ώρα σας. Κανονίστε την πορεία σας. Το ξέρω ότι έχουμε 4 χρόνια διαφορά. Θες να βάλουμε κάτω τι άλλο συμβαίνει στη ζωή μου. Πόσο να τα αντέξω αυτό το πράγμα. Μαζί πόσα χρόνια έχουμε. 14. 14 χρόνια διαφορά έχουμε. 14 χρόνια διαφορά έχουμε. 14 χρόνια. Φανέλα του Κρόεφ, του τεράστιου, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που έβγαλε ο πλανήτης ποτέ και διανοούμενο ποδοσφαιρικά. Διάβασα και το βιβλίο πρόσφατα, πάρα πολύ. Καλό. Αν δεν είχε σε κάποια φάση τη μετάφραση τον Κρόλ, τον ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ολλανδίας που ήταν και συμπαίκτης του και μετά στέλεχος των Άγιαξ μαζί, δεν τον έγραφε Ρουτ Κνόλ. Γιατί είναι Ρουτ Κρόλ, όντως. Είναι Ρουτ και αυτός.
Εκεί στη μετάφραση. Σε μια παραλία και το εντόπισε. Το βλέπω μία φορά, έγινε το λάθος. Δεύτερη φορά έγινε το λάθος. Τέσσερις φορές το έγραψε. Το Ρουτ Κνόλ, Κνόλ. Και είναι το μεγάλο ταλέντο που είχε έρθει στον φτωχό ΠΑΟΚ τότε. Νοτιοαφρικάνος, ε. Όχι, ρε. Ο Σάλμον ήταν. Αλλά θα μπορούσε να είναι Νοτιοαφρικάνος, όντως. Θα μπορούσε, κάλλιστα. Ουσία Σταυρολίνο τελειώνει και το National League αυτό σιγά σιγά να πούμε σε σοβαρά εντάξει. Ναι, επίθεση Μπουταρόσκυλου στο Στέργιο. Ορίστε, ορίστε. Για το εικαστικό του στολισμού για την έκθεση υπεύθυνη είναι η έκθεση. Απλά τα συνεργεία του Δήμου έβαλαν αυτά που τους έδωσε η έκθεση. Και έχει πολύ δίκιο. Εντολές, ο φίλος ο Πέτρος. Που σε κυνηγάει στο θάνατο από εδώ και πέρα, θα φροντίσω να σε κυνηγάει γιατί κακά τα ψέματα. Έτσι στείνονται τα πραγματικά ραδιοφωνικά project. Άρα λοιπόν, σιγά σιγά ετοιμάζω τη σκητάλη να την πάρετε εσείς και από εκεί και πέρα κάνω εκπομπή με δύο φίλους μου. Τι πιο ωραίο, αντί να πίνουμε καφέ έξω, να είμαστε στο στούντιο. Φίλος μου που ο ένας έχει ασχοληθεί με ό,τι παρασκηνιακό υπάρχει στον πλανήτη Γη, είναι το ένα κόνσεπτ, και ο άλλος είναι επαγγελματίας αθλητής. Ο Γιαν. Το μοντέλο αυτό της μπασκετικής κοινωνίας. Ωραία. Άρα λοιπόν. Δεν θα βαρεθώ, είναι το μόνο σίγουρο. Τοποθετήθηκε για τον στολισμό. Ο γεννημένος στον Καναδά. Καρδιτσιώτης Στάρ. Όχι. Δεν το είδε. Αν δεν μιλήσει αυτός ποιος. Γιατί ποιος είναι, ο Μάκρυος Νύχτας. Καλά, συγγνώμη, δεν τοποθετηθεί για τα χάρτινα αμερικάνικα. Για τα χάρτινα γενικότερα μπορούμε να τοποθετηθούμε μετά το διάλειμμα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρουμε την πρώτη ανάσα. Συνεντεύξη έχουμε κανονίσει μετά τη μία. Η δισογραφία τη μία, τη 13 δηλαδή, μετά τη μία. Ναι. Επιστροφές προπονήσεις. Επιστροφές. Είχατε μια ομονία για Χατσερίδη, εδώ είμαστε. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω. Έχουμε την ενημέρωση από την Ελένη μας για το τι συμβαίνει στην ομάδα μας, η οποία αγωνίζεται στο Ηράκλειο το ερχόμενο Σάββατο στις 6:30. Μια απάνθρωπη ώρα για Κρήτη, μήνα Σεπτέμβρη. Να τα λέμε όλα. Θα έχει λίγο ζέστη. Κουράγιο θα έχει... σε αυτούς που θα. Σε αυτούς που θα πάνε τριήμερο εκεί, ναι. Ο άπειρος ο άλλος στέλνει μήνυμα. Εμείς έχουμε κανονίσει εδώ τη μέρα της κλήρωσης. Εγώ δεν είχα υπολογίσει Σάββατο Κυριακή. Λέω τι Σάββατο, τι Κυριακή. Πάρτα και τα δύο. Και Δευτέρα γυρνάμε. Και Παρασκευή. Είσαι και Κυριακή βράδυ. Γυρνάω, δεν ξέρω καν. Παρασκευή έχω γιορτή, δεν μπορώ να φύγω. Αναγκαστικά δηλαδή φεύγει Σάββατο. Ναι, γιατί ούτως ή άλλως και να πάω στην Κρήτη θα είμαι. Για ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Εντάξει, κουράγιο, Σάββατο, ναι. Κυριακή, Δευτέρα. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη Παρασκευή. Νομίζω ότι. Αλλά έχει το παιχνίδι με την Τζέλση μετά. Τέλος πάντων, τι έχει το Χατζερίδη. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα. Είδες, αμέσως τον φάκελο. Υπήρχε μία. Όχι, τι υπήρχε, να μία... υπήρχε μία ανησυχία, γιατί γράφτηκε στα Ουκρανικά ΜΜΕ ότι είναι εκτός της εθνικής ομάδας. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Ουκρανικά ΜΜΕ. Δηλαδή πραγματικά από μόνο. Χειρότερα από τουρκικά ΜΜΕ και ιταλικά. Άκου. Τι ιταλικά δεν μας λέγει, δεν ξέρει εκείνο το μεγάλο δημοσιογράφο, τον Τιμπάτζιο, που δεν τον πετύχα, δεν έχει πετύχει είδηση ποτέ. Αυτός έχει αποκλειστικά μια χαρά και φωτογραφίες παντού είναι. Ναι, ναι, ναι. Παντού. Που είχε κλείσει ο Μακ στην Άντερλεχτ, πήγε να μας κοντράρει κιόλα. Γιατί να σου πω κάτι, Άντε, τι είχε γίνει με τον Μακ. Είχε κλείσει ζενή. Ναι, αλλά τελευταία στιγμή. Όποιο βιάζεται σκοντάφτει, λένε μου. Ξεκάθαρα. Ναι. Αλλά εντάξει, τη Μάρτζιο είναι εγγύηση. Τη Μάρτζιο, την Μπάτζιο. Έχει βγάλει μια μεταγραφή, ξέρω εγώ, του 85. Ναι. Του Μπάτζιο στην Ιουβέντους. Και από τότε και να από είναι εξακουστό. Είναι... Ναι, ναι, ναι. Κατά λάθος, μεταξύ ένα καφέ ήταν δίπλα διαπραγμάτευση. Κάπου το άκουσε. Σαν αυτό που μου κάνει εμένα μια μέρα σουδωμένο στο Έρνεστ. Που βλέπω το βρίζα με έναν και του λέω πού το ξέρω αυτό, πού το ξέρω. Και του λέω ποιο είναι αυτό. Μου λέει DJ είναι. Και μέσα στη σούρα μου φάνηκε φυσιολογικό να νοφίζει ένα DJ μήνα Μάρτιο στο κέντρο Θεσσαλονίκη. Και ήταν ο Μουσλίμοβιτ. Ωραία. Ναι. Για πέντε φορέ στην πόλη σα. Ναι, κανονικά. Ωραία. Ναι, αλλά είχαμε... τότε ήταν η εποχή στην Αριστοτέλους που πίναμε κανένα τόνο αλκοόλ τη μέρα. Εντάξει. Άσε τώρα που ηρεμήσαμε και. Τώρα θα το καταλάβαινα. Εντάξει, το πρωί το κατάλαβα βέβαια. Δηλαδή ξυπνάω και το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι δεν μπορεί να DJ αυτού. Και έμαθα τι γίνεται. Αλλά εκείνη την ώρα μου φάνηκε φυσιολογικό, φίλε, ότι ήταν DJ. Ναι, τέλος. Ο Χατσερίδη, οκ. Okay. Σύμφωνα λοιπόν με τα Ουκρανικά, υπήρχε ένα πρόβλημα τραυματισμού που τον κράτησε στα πίτσα, αλλά κανονικά είναι οκ. Okay. Χθες μπήκε σε ρυθμούς προπόνησης. Εκείνος ο οποίος ακολούθησε έτσι πιο συντηρητικό πρόγραμμα ήταν ο Ουάρντα, επιβαρημένος από το ταξίδι βεβαίως. Με την εθνική του ομάδα. Επέστρεψε και αυτό. Ένας Ουάρντα δεν είναι ποτέ επιβαρημένος. Κι όμως. Πρώτα απ' όλα δεν κοιμάται ο Ουάρντα, να ξέρεις.
είναι ή έχει δίδυμο αδερφό. Άλλους δύο. Ή έχει σαν το Σαντάμ, τέσσερις κλόνους που κυκλοφορούν για πάρτι του. Καταρχάς θεωρώ ότι όποια στιγμή και αν του στείλει 5 το πρωί, 4 που δεν, εγώ δεν του στέλνω έτσι ναι, για να μην παρεξηγηθώ. Αλλά ναι. Λέμε, όποια στιγμή είναι εκεί. Παρόν για σένα, ναι. Έτοιμος να σου απαντήσει. Εγώ πιστεύω ότι και μέσα από πλάνο απαντάει. Δηλαδή, ως διαμαγείας κάτι έχει κάνει. Αγοράζεις χρόνο και στο αεροπλάνο, αν θέλεις. Πώς γίνεται αυτό? Έχει πακέτα ρε παιδί μου, μέσα στο αεροπλάνο. Δηλαδή το θέμα είναι οικονομικό του Σταύρου. Και που γυρνούσαμε είχε πακέτο ξέρω. Και δεν μου πεις τίποτα και καθόμουν και παιδευόμουν με το ΠΟΚ, με το τάβλι, πόρτες έπαιζα και το άλλο το σνίκερ που σκότωνα πολίτες. Πάντως αυτό με το επιβαρημένο από το ταξίδι να το δουλέψεις κι εσύ. Δηλαδή πας στο Ηράκλειο, να μην στέλνω εγώ, ναι. Δεν θα σηκώνεις τηλέφωνα. Από το Λίμπερο, από τις δουλειές σου. Θα λες είμαι επιβαρημένος από το ταξίδι. Τα λέμε Κυριακή. Ναι. Θα γυρνάς μια μέρα ξεκούραση, αποφόρτιση. Ότι χρειάζεται αποφόρτιση στη ζωή, χρειάζεται. Άρα, Χατσερίδης, οκ, okay, επιβαρημένος ο Γουάρντα. Οκ, okay, σήμερα επιστρέφουν Τόσκα και Πρίγιοβιτς. Και λογικά και ο Βαρέλα. Έτσι και ο Βαρέλα. Ναι, ναι, ναι. Η Βαρέλα θα έχει και μια μέρα ξεκούραση παραπάνω, πιστεύω. Ο οποίος φόρησε και το περιβραχιόνιο ναι. του αρχηγού, βεβαίως. Μια ιδιαίτερη στιγμή για αυτόν. Γιατί δεν το ξαφορέσει? Όχι. Σοβαρά, μιλάς. Στο πράσινο ακροτήρι φόρησε πρώτη φορά ο Βαρέλα το περιβραχιόνιο. Ήταν μια ιδιαίτερη στιγμή για εκείνον. Και σιγά σιγά επιστρέφουν όλοι οι διεθνείς. Έτσι από Τετάρτη Πέμπτη να έχει ο Ράσμα Λουτσέσκου τους παίκτες στη διάθεσή του, προκειμένου να δουλέψει για το μάτς της Ελλάδας. Μόνο Πέλκας έχει μείνει. Ναι, ναι, ναι. Να παίξει σήμερα. Ο οποίος και να μην παίξει. Καλό θα είναι. Καλό θα είναι. Μην κουράζεται τώρα. Αν εξαιρέσει το μάτς με τον Νόφη που δεν το μειώνω σε καμία περίπτωση, μετά ξεκινάει ένα πρόγραμμα. Είναι το κλισέ φωτιά που λες. Αλλά αν δεις το πρόγραμμα τι ακολουθεί, δηλαδή την Πέμπτη, 8 παρα 5, έχεις εντός έδρας παιχνίδι με την Τζέλσι. Η Τζέλσι, η οποία, όπως ενημέρωσε με ανακοίνωσή της, εξασφάλισε 1.450 εισιτήρια. Αλλά το εξασφάλισε δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το νούμερο, αυτά παίρνουν. Σε πρώτη φάση αυτά δικαιούνται. Θα δούμε πόσα θα χρησιμοποιήσει, πόσες είναι οι ανάγκες που θέλει να καλύψει. Θα στείλω την Death Vader Παναγιά στο αεροδρόμιο, τους περιμένει με την πινακίδα να τα ζαλιστούν. Μόνο έτσι έχουμε ελπίδα. Ξέρεις τι έγραφα, ναι. Τι? Αυτό το μάτς δεν είναι για όλους τους οπαδούς μας. Τώρα τι εννοεί η Τσέλσι, δεν. Στο μεταξύ, μπήκα να δω λίγο για τους αρχηγούς του Καπε Βέρντε και μου βγάζει κάτω βίντεο το Φερνάντο Σάντος. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, μερικά πράγματα στη ζωή είναι νομοτελειακά. Ναι. Κάτι λέει ο. Ναι, ο τεράστιος δάσκαλος. Ο δάσκαλος. Ο μοναδικός δάσκαλος. Ο τεράστιος. Αντιδράει, έχει αυτό το βλέμμα Σάντος σε κάθε γκολ. Οκ, okay. Και τι έγινε. Ναι, ωραία, πάμε παρακάτω. Τόσκα πριν και βρίσκεται. Ναι. Έχουμε Τσέλσι. Είναι πολύ καλά τα μηνύματα για Καρέλη. Πολύ καλά τα όσον μηνύματα αφορά για Καρέλη. Την αγωνιστική του κατάσταση. Δεν τον έχουμε δει ακόμη, δεν έχουμε εικόνα, αλλά από την περιραίουσα ατμόσφαιρα τώρα μπορεί να το συμπαθούν κιόλα τον Καρέλη και να βγαίνουν αυτά. Εγώ τι λέει η εμπειρία μου. Ναι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ τον Καρέλη πολύ καλό παίκτη. Ναι. Ωραία. Όλοι μας. Δεύτερον, δεν θυμάμαι ποτέ στη ζωή μου, αν εξαιρέσει το Ρουτ Κνόλ που μιλώντας με συμπαίκτη του την πρώτη μέρα της προπόνησης μου είπε τη φράση «Δεν θα στρίψει ποτέ» και δικαιώθηκε. Ναι. Εκείνη την εποχή, μάλιστα, ήταν τεχνικός διευθυντής ο κολλητός του. Κολλητός δηλαδή, σου? Ο κολλητός του. Ναι, και το στο Στέργιο λέω. Όχι του Στέργιου. Ο κολλητός του. Ο κολλητός του παίκτη ναι, ναι, ναι. Που τον έφερε. Ναι. Ωραία. Είπε στην πρώτη προπόνηση ότι δεν πρόκειται να στρίψει ποτέ. Και δεν έστριψε. Και δεν έστριψε ποτέ, ναι. Ωραία. Μόνο μια φορά έχουν πει κακά λόγια για παίκτη που κάνει πρώτες προπονήσεις. Συνήθως το δένουνε. Ναι. Για τον Αμαφούλε, τι μπορεί να λέγανε, ότι πετάει, ας πούμε. Για τον Αμαφούλε, τι λες, ρε. Δεν θυμάσαι. Ε, ο νέος Κανού. Τα ξεχνάς, μόνο για τον Άρη που λέγανε για τον Φωμούμπο, τον νέος Βιεϊρά. Ε. Ο Φωμούμπο. Καλά, η συνέντευξη τύπου στο Πριζ με τον Κουεμπάχα, νομίζω είναι η πιο ιστορική στιγμή που έχουμε ζήσει σε συνέντευξη τύπου ever. Αλλά δεν είναι τη παρούση τώρα. Άστο. Πάμε παρακάτω. Γιατί, ας πούμε, δεν το κάνει εικόνα ω αλλαγή τον Καρέλη στο Γεντί. Στο γεντί. Στο γεντί. Μαγιά. Στο γεντί δεν ξέρω. Το κομπολό, το πίεση. Τη ρακή την κατεβάζεις, δεν το κάνεις εικόνα. Δεν νομίζω εγώ προσωπικά. Ούτε εγώ, γιατί πιστεύω ότι έχει η περίπτωση ΑΚΠΟΜ προηγείται χρονικά. Και είναι και πολύ καλός παίκτης ο ΑΚΠΟΜ. Βέρμπλουμ, δεν κάνετε εικόνα. Γι' αυτό τους περιμένουμε λίγο πίσω, να δούμε τι γίνεται. Δηλαδή ο Κάνιας, παραδείγματος χάρη, όταν έπαιξε με τον Πανιόνιο, όχι, μπήκε αλλαγή, στο παιχνίδι που έπαιξε με την Τρίπολη, νόμιζες ότι πέθανε. Είναι τελευταία του. Έχει άλλα 6 λεπτά ζωής. Τώρα προφανώς ήταν λίγο πιο φρέσκος.
Κοίτα, θεωρείς ότι δεν ξεκουράστηκε? Έμεινε και αρκετά. Ξεκουράστηκαν. Και το πρόβλημα δεν ήταν αθλητικό μόνο, ήταν και ψυχολογικό. Έπαιξε πολλά παιχνίδια υψηλής έντασης. Και ήταν άδειος στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Αυτό βέβαια το παραμυθάκι τελειώνει τώρα. Παίζουμε Europa League, κακός, αλλά παίζουμε. Τελείωσε αυτό το παραμυθάκι. Πάμε από εδώ και πέρα να πάρουμε το πρωτάθλημα. Αυτός είναι ο στόχος. Εντάξει. Άρα στο γιατί κουλέ θα πρέπει να βγει ενέργεια. Το πώς θα συνδυαστούν παιχνίδια η τριάδα των αγώνων Όφη, Chelsea, ΑΕΚ είναι το απόλυτο crash test για να πω και εγώ κάτι κλισέ για να μην αισθάνεσαι μόνη. Εγώ να πάρω την επόμενη τριάδα αγώνων Chelsea, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Γιατί δεν είναι ότι. Τι Chelsea, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Έτσι πάει η σειρά των αγώνων. Ναι, ρε, ο Ολυμπιακός έχει μια εβδομάδα απόσταση όμως. Δεν είναι. Ναι, αλλά είναι δύο πολύ παιχνίδια με ένταση. Δηλαδή θα τα δουλέψω όμως μια εβδομάδα. Θα τα δουλέψω. Άλλο είναι να έχω. Μέσα σε 7 μέρες τρία παιχνίδια. Ναι, αυτό εννοώ. Άλλο. Και μετά στον Ολυμπιακό έχω μια εβδομάδα να το δουλέψω. Απλά από αυτό που είδα από τον Όφη, ρε παιδί μου, σε αυτή την πρώτη εικόνα, μια μην πρώτη. Τρώς παραμύθι. Δεν έχουν ξαναπαίξει την Κρήτη. Πρώτο σαφώς, παιχνίδι είναι. Σαφώς. Και γεμάτο θέλει έχεις το γήπεδο, πάει στο γιατί κουλέ. Όταν δεν είχε κόσμο. Όταν έγινε προπονητή ο κολλητό του Στέριου. Ναι. Ο γνωστό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ο θείος του, λογικά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να εξηγηθεί η στάση του όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, συγγένεια και... πρώτου βαθμού, ναι, ξεκάθαρα. Ναι. Τρεις ώρες πριν το παιχνίδι ήταν να διαλυθεί ο Όφη. Να διαλυθεί. Θυμάμαι, το θυμάμαι, ναι, το παιχνίδι. Πάω εκεί. Που ήταν στον λέω, αέρα. Λέω, άντε να το κερδίσουμε παιχνίδι, να φύγουμε. Ναι, ήταν στον αέρα το ότι παιχνίδι. Δεν θα γίνει, γιατί ήταν στον δεν αέρα το παιχνίδι. Ναι, το θυμάμαι. Και με πιάνει ο Τζόνσον, πώς το λέγανε, ένα σέντερφορ που είχαν. Ένα μαύρο Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ. Ο μαύρος Κλούνεϊ μας κάρφωσε. Και χάνουμε το 3. Θυμάμαι 3 γκολ στον εμίχρονο. 2. 2-0 χάναμε στον εμίχρονο, αν θυμάμαι καλά. Και κατεβαίνω να πάρω νερό και μου χτυπούσαν την πλάτη ο παδί του Όφη. Έλα, Σταύρο, δεν πειράζει. Ενώ 6 λεπτά μετά θα διαλυόντουσαν. Αδέρφια, εσύ. Ναι. Φίλοι, εντάξει, έχουμε φίλοι, ναι, πολλούς, ναι, ναι, εκεί. Ναι. Ωραία. Και δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, με την ίδια λογική δεν υποτιμάς εννοείται κανένα παιχνίδι και κανένα αντίπαλο, πόσο μάλλον είναι στην έδρα. Είναι δύσκολη η έδρα και παίζουν για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό. Έχουν συμβεί πράγματα και θάματα μεταξύ του Ηράκλειο. Mm. Δηλαδή από την φορά που ο ΠΑΟΚ έπαιξε χωρίς τις δικές του φανέλες. Και εκεί ήμασταν. 24 ώρες ταξίδι. Το νομίζω, με τον Αλάο Ντιγκόφσκι. Ντιγκόφσκι το πρώτο. Το δικό μας, το 3-1. Ναι. 3-0 χάναμε. Ναι. Ο Πολωνός. Επίσης τον Όφη ιστορικά, μετά από μια νίκη που κάναμε πάλι με το θειό σου. Ναι. Ωραία. Το 0-3 πόσο ήταν, με Σαλμπικίδη. Νομίζω η νίκη εκεί... είναι μόνο με τον Άγγελο Σασιάλη του Κυρίκου. Όταν ψάχνουμε, το κάνουμε ένα θέμα. Ναι. Ένα αφιέρωμα. Από εκείνη τη νίκη και μετά έξω πάω να παίρνει αποτελέσματα στην Κρήτη. Γενικά, ένα 2-3 με τον Παντελή Καφέ. Α, 2-3 ήταν εκείνο, ρε. Ναι. Το 0-3-2-3, ναι. Και εκεί να το χάσουμε πήγαμε. Γενικά μεγαλώσαμε. Με... Πάνω σε αυτό που λες, την ιστορία μαζί την ακούγαμε, θα στη θυμίσω. Δεν θα πούμε ονόματα, να μην θίξουμε πρώτα. Οικογένειες, ναι. Ομιλία στο γιατί κουλέ προπονητή του ΠΑΟΚ, μεγάλο όνομα, και τους κάνει, ξέρω εγώ, τον πρόλογο ότι κοιτάξτε εδώ ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει 20 χρόνια και πετάγεται ο παίκτης και, λέει... και λέει και ένα 21. Κάσαμε. Αυτή η ποιότητα. Και ένα 21. Και ένα 21. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Ωραία χρόνια, αγνός ΠΑΟΚ. Αγνός ΠΑΟΚ, φτωχός ΠΑΟΚ. Φτωχός ΠΑΟΚ, να το θυμόμαστε. Τέλος πάντων, είναι έδρες οι οποίες. Δύσκολη έδρα. Είναι και δύσκολες και η φανέλα είναι βαριά. Ο Όφη έχει βαριά φανέλα. Δεν είναι μια φανέλα η οποία είναι αέρας. Εντάξει, ούτε λεφαριακό συνεργασί, ούτε. Αυτό. Έχει. Μία, ούτε, εντάξει. Να πούμε την αλήθεια τώρα, ποιες έδρες έξω δεν είναι δύσκολες, δηλαδή δεν είναι της Τρίπολης. Άσχετα. Τρίπολη, Ατρόμητος, Όφη, θα σου πω εγώ. Ναι. Όλες οι έδρες είναι δύσκολες αν το πάρεις αψήφιστα το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς. Η εικόνα του Όφης από τα παιχνίδια δεν ήταν τίποτα αμάν-αμάν. Εγώ όντως. Εκεί εστίασα και λέω ότι θα πάρω την επόμενη τριάδα που νομίζω ότι απαιτεί περισσότερο. Τώρα. Έχει κάτι κομεσίδες, κάτι τέτοιους πίσω τώρα, δηλαδή δεν είναι κάτι. Οκ. Okay. Αλλά αν δεν πεις εσύ σοβαρά, το γήπεδο είναι μικρό, μπορεί να σου βγαίνουν άνετα στο χώρο. Θέλει προσοχή, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν θέλει λάθη. Και εγώ σου λέω προηγεί το Όφη 1-0. Χτύπα ξύλο. Ναι, τι κάνεις μετά. Σε αυτά τα παιχνίδια είσαι πιστικός. Μπαίνεις και τα κερδίζεις. Αν πιστέψεις μία στο εκατομμύριο ότι αυτό είναι το εύκολο και μετά όλα καλά,
Δεν είναι έτσι το έργο όμως. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά αν τα βάλει σε κλίμακα σύγκριση, έτσι, στο τι έχει. Σε κλίμακα σύγκριση, ο Πάοκ είναι ικανός να χάσει βαθμούς στην Κρήτη και κερδίσει την Τσέλσι. Καλά, αυτό είναι ο ορισμός του. Αυτό ακριβώς. Αυτό μας λέει η ιστορία. Πρέπει να καλέσουμε τον Ράφα να μας πει για το πρόγραμμα λίγο πριν πάμε στην πρώτη μας συνέντευξη. Βεβαίως, γιατί μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλήματος, ναι, και στα άλλα αθλήματα. Μαριλής, τον Ράφα, τον Ράφα. Στο άθλημα το οποίο μας έχει χαρίσει πάρα πολλές στιγμές. Κυπελούχος Ελλάδος. Έτσι. Χαρών με γεμάτο παλατάκι. Κατάμε στο παλατάκι. Μπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμούς πρωταθλήματος. Έγινε χθες η κλήρωση. Δεν είχε δικλείδα ασφαλείας. Κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα. Δηλαδή άφησε. Αν δει Στέργιο το θέμα του Ραφαήλ το πρωί για το. Για τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, για τις αντιδράσεις στην κλήρωση, κάτι είπε ο Παϊσιάδης, κάτι πέταξε. Θα μας το εξηγήσει και ο Ραφαήλ καλύτερα. Σαν πιο ειδικός. Ναι, τον έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Πρότυπο είσαι. Πρότυπο. Λοιπόν, 13 Οκτωβρίου, πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο ΠΑΟΚ Sports Arena ξεκινάει ο κυπελούχος Ελλάδας. Σε ένα πρωτάθλημα λίγο διαφορετικό φέτος, γιατί θα είναι 11 οι ομάδες, άρα θα υπάρχει και ένα ρεπό, που του χρόνου θα είναι 10 οι ομάδες. Υπάρχει έτσι τελικότερα η σκέψη να μειωθούν για να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Θα φανεί βέβαια αυτό σε βάθος χρόνου. Δηλαδή κάθε εβδομάδα θα έχει μία ομάδα ένα ρεπό, έτσι, και θα πηγαίνει. Ναι. Ακριβώς, ο ΠΑΟΚ θα το κάνει την ένατη αγωνιστική. Γενικότερα, ο φανταστικός ο Οκτώβριος και για τους φίλους του ΠΑΟΚ και για τους παίκτες, γιατί θα δώσει η ομάδα περίπου 7 μάτς μέσα σε διάστημα 20 ημερών. Θα αρχίσει 8 Οκτωβρίου το πρώτο μάτς στην Ευρώπη για τον πρώτο προκριματικό με την Καζιμπάρτσικα από την Ουγγαρία. Να δω πώς θα τη λες, ναι. Να κάνεις μετάφραση στον αέρα. Είναι λίγο δύσκολο. Ναι. Θα το κάνουμε σχολή κόλκα, Ούγγρι μάλλον θα λέμε, δεν θα λέμε. Ναι. Ή κόψε όνομα, κόψε όνομα. Σωστό, ναι. Βρες ένα παρατσούκλι, πώς τους λέμε, αετούς, ξέρω εγώ, κόκκινους, μπλε, ναι. Σωστό. Και μετά θα ακολουθήσουν και φυσικά οι επαναληπτικοί. Αν περάσει ο ΠΑΟΚ, που είναι και το λογικό, θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο προκριματικό γύρο είτε την Άνκαρα είτε την Σασταμάλα. Τα ντέρμπι του ΠΑΟΚ αργούν 15 Δεκεμβρίου. Τα ευρωπαϊκά είναι στο ενδιάμεσο του προγράμματος ή πριν? Ο ΠΑΟΚ φέτος θα παίξει Champions League, αλλά θα μπει τελικά από τα προκριματικά και θα μπει από τον πρώτο προκριματικό, το οποίο ξεκινάει 8 Οκτωβρίου. Άρα πριν το πρωτάθλημα. Πριν το πρωτάθλημα, ναι. Το πρώτο μάτς θα είναι 8 Οκτωβρίου και 13 θα είναι η πρώτη αγωνιστική για το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Και αν περάσει τους Ούγγρους, ακολουθούν μετά τα μάτς 23 και 30 Οκτωβρίου για το δεύτερο προκριματικό. Ραφαήλ, εκτός από τον Ολυμπιακό, ποιες άλλες ομάδες έχουν ενισχυθεί? Δώσε μας λίγο μια εικόνα. Δηλαδή, τι Παναθηναϊκό να περιμένουμε με Γιαννακόπουλο πλέον στο τιμόνι, τώρα στέγνει? Υπάρχει κάποια άλλη ομάδα που μπορεί έτσι να κοντράρει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ή θα είναι παιχνίδι των δύο, θεωρείς? Νομίζω έτσι όπως πάνε τα πράγματα μέχρι τώρα, ρόστερ πάμε μάλλον πάλι σε ένα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δηλαδή για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός ναι μεν είναι αρκετά ενισχυμένος, δεν έχει κινηθεί ακόμα όμως για ξένο ακραίο. Θα πάει δηλαδή με Έλληνα και μάλλον προς το Δεκέμβριο βλέπω να γίνεται η ενίσχυση. Πάει δηλαδή σε ένα μοντέλο όπως του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια, βλέποντας δηλαδή πώς θα πάει το πρώτο μισό και αναλόγως στην συνέχεια να ενισχυθεί. Βέβαια έχει φέρει ποιοτικούς παίχτες σε σχέση με πέρσι που πάλευε για την σωτηρία. Η ΑΕΚ επίσης, αν και νεοφώτιστη, έχει κάνει μια εξάδα βασική με αρκετούς έμπειρους παίχτες και ο Γκαράς που έπαιζε στο παρελθόν στον ΠΑΟΚ. Πάντως υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι θα έχουμε έτσι ένα Big Four και στο βόλεϊ, αν όχι από φέτος δηλαδή από του χρόνου, ότι θα υπάρχει δηλαδή αυτό και στο χώρο του βόλεϊ. Βέβαια, στόχος όπως είχε πει και ο κύριος Παϊσιάδης, είναι να μην ποδοσφαιροποιηθεί το βόλεϊ, δηλαδή να υπάρχει συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους των ομάδων, και αυτό φάνηκε χθες στην κλήρωση και οι τέσσερις εκπρόσωποι κάτσαν στο ίδιο τραπέζι, και από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες, ο Φίνικα Σύρου έχει αρκετές αλλαγές και εκείνος, ο Ηρακλής επίσης έχει μια σταθερή ομάδα από πέρσι, έχει κρατήσει τον κορμό. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης λίγο αργά ξεκίνησε τον σχεδιασμό του. Νομίζω αυτές οι ομάδες θα μας απασχολήσουν. Μάλιστα. Η πρώτη αγωνιστική έχει και ντέρμπι Ολυμπιακού ΑΕΚ. Ολυμπιακού ΑΕΚ, ναι. Ολυμπιακού ΑΕΚ. Είναι το Big Four του πρώτη αγωνιστική. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΑΕΚ. Μία καλή ευκαιρία να δούμε τους τέσσερις.
Εννοείται, ναι, να πάρουμε μια πρώτη εικόνα. Δεν μου λες, αυτό που είπε ο κύριος Παϊσιάδης, δεν το κατάλαβα έτσι το πρωί που το διάβασα σαν δήλωση. Τι ακριβώς εννοούσε ότι η κλήρωση δεν είχε δικλείδα ασφαλείας, πώς ακριβώς το εννοούσε? Δεν είχε κλειδάριθμο όσον αφορά το αν θα γίνονται τα μάτς του ΠΑΟΚ και του Ηρακλής. Συνήθως άλλες φορές μπορούσε να μπει κλειδάριθμος για το αν θα γίνονται και τα δύο την ίδια εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη. Ναι. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και τον Ηρακλή τον πρώτο γύρο τους έχει στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Καλό είναι. Επομένως έχει ένα ατού, ας το πούμε αυτό, αν και είναι κλασική γύρωση, όλοι θα παίξουν όλους. Αλλά από αυτή την άποψη στον πρώτο γύρο έχει ένα ατού ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή μόνο την ΑΕΚ την τελευταία αγωνιστική θα την έχει εκτός έδρας. Ίσως γι' αυτό δηλαδή να το εννοούσε περισσότερο. Ναι. Εντάξει, καλύτερα στον πρώτο γύρο μάλλον τους έχεις στο σπίτι σου για να στρώσεις και εσύ, να βρεις τα πατήματά σου καλύτερα. Και μετά ταξιδεύεις και εκτός. Για τα διαρκείας έχουμε εικόνα, Ραφαήλ? Πώς πάνε, αν υπάρχει ικανοποίηση, αν υπάρχει στασιμότητα, τι ακριβώς γίνεται? Είναι αρκετά ικανοποιημένοι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από την κίνηση των διαρκείας. Ήδη δηλαδή από τις πρώτες μέρες ο αριθμός πλησίαζε τον προπέρσινο, άρα είναι σίγουροι ότι και τις επόμενες μέρες όσο μπαίνουμε δηλαδή σε ρυθμούς προθέσεως, γιατί καθυστερεί, θέλει ακόμα έναν μήνα. Νομίζω ότι ο στόχος των 2000 που είχαν τεθεί, νομίζω ότι είναι εκτός να πιαστεί από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Γενικότερα υπήρχε μεγάλη... περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ, έχει δει τις κινήσεις που έχει κάνει η ομάδα και θέλει πάρα πολύ να δει το σύνολο του στάνκου να αγωνίζεται. Καλό έχει νούμερο, ένα... εντάξει, καλό νούμερο. Αν πιάσουν το στόχο το 2000 είναι μια καλή βάση για το Παλατάκι. Ναι, το περσινό είχε πιάσει γύρω στα 1300, εντάξει. Το Παλατάκι βέβαια ξέρουμε ότι στα μάτς τα μέσα εισαγωγικά αντιεμπορικά πάντα είχε λίγο κόσμο. Ήταν και σε κάποιες ώρες που πέφτανε μαζί με άλλα τμήματα ή μπορεί να έπαιζε το ποδόσφαιρο. Αλλά νομίζω ότι αν προχωρήσει η ομάδα και στην Ευρώπη, που θα δώσει σίγουρα δηλαδή μετά 6 μάτς και στα προκριματικά και στους ομίλους, σίγουρα θα υπάρχει μεγαλύτερη ακόμα ανταπόκριση από τον κόσμο. Ωραία, εδώ είμαστε. Έτσι μέχρι τον Οκτώβριο έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως το Βόλιο θα μας απασχολήσει σίγουρα και φέτος. Μας καλομάθατε, Ραφαήλ, τα προηγούμενα χρόνια. Σωστό, γι' αυτό. Ωραία, έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο? Να πούμε για το handball, αν είναι, γιατί ξεκινάει αυτό την άλλη εβδομάδα, οι άντρες. 22 Σεπτεμβρίου πρεμιέρα με τον Διομήδη Άργου στη Νεάπολη. Φέτος ο ΠΑΟΚ πάει στα δυτικά, αλλά θα μείνει κιόλας. Και φυσικά και εκεί υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από εδώ. Σήκωσε και αυτό τόσο μεγάλη σκόνη, έτσι, αυτή η κίνηση. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Εντάξει, μπήκαν κάποια εμπόδια κτλ. Αλλά φέτος ο ΠΑΟΚ θα δίνει τα παιχνίδια στον πυρήνα των οπαδών του. Σε ένα ωραίο γήπεδο, χαντμπολικό, είναι 1250 θέσεων. Οι κερκίδες είναι πολύ κοντά στο γήπεδο. Υπάρχει βοηθάει εκεί η ατμόσφαιρα που... πολύ. Ναι, υπάρχει μια κερκίδα πίσω από το τέρμα. Επομένως είναι αρκετά καλό γήπεδο. Για το καλωσόρισμα, Ραφαήλ, για το καλωσόρισμα. Έτσι, ναι, σωστό, ακριβώς. Και τηλεοπτικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα όπως ήταν στην Μίκρα πέρσι, γιατί οι κάμερες μπαίνουν από την απέναντι μεριά από τις κερκίδες. Οπότε και τηλεοπτικά θα είναι καλή εικόνα που θα έχουν και όσοι το βλέπουν από το σπίτι. Και με τρία φιλικά θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία στο handball. Αύριο με το Φίβο Σικαιών στη Μίκρα, την Πέμπτη στην Νεάπολη με το Φίλιππο και την Παρασκευή στην Έδεσα με τον Αεροπό. Ωραία. Καλή επιτυχία, καλή αρχή βασικά, με υγεία και στο βόλεϊ λίγο, και ναι, στο handball, έτσι, χωρίς τραυματισμούς, χωρίς απρόπτα που είναι το βασικό. Και τα άλλα θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε, να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε. Ραφαήλ Καϊντατζή, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Εμείς να πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με δύο συνεντεύξεις για ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Να είμαστε πάλι πίσω μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, Στέργιος Αναστασιάδης αριστερά μου, εγώ δεξιά, ταπεινά, φτωχά κτλ. Κτλ. Η Ελένη Μπούντου καλεί τον πρώτο συνδεξιαζόμενο της ημέρας, ο οποίος ξεκίνησε με το δεξί. Τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Οι δεξί τα βγάζουν αυτά, ρε. Για να φαίνεται καλό το δεξί και κακό το αριστερό, τέλος πάντων. Υπάρχει μέχρι να επικοινωνήσουμε, μια προκατάληψη για τους αριστερούς. Εγώ είμαι αριστερόχειρας. Αριστερόχειρας είμαι και όταν ήμουν μικρός, με βαρούσε. Όχι εμένα, στη γειτονία που ήταν αριστερόχειρας, τον βαρούσανε. Για να μάθει με το δεξί. Τίποτα, φίλε. Ναι, μας θεωρούν προβληματικούς, ενώ αποδεδειγμένα... Δαιμονισμένους. Αλλά αποδεδειγμένα λειτουργούν και τα δύο σημεία του εγκεφάλου μας, άρα είμαστε και πιο έξυπνοι από εσάς τους κοινούς θνητούς, τους δεξιούς, δεξιόχειρες.
Ωραία. Έχουμε τον καλεσμένο μας. Με το δεξί λοιπόν ξεκίνησε ο προπονητής της ΚΑΠΑ 17, καλά τα λέω. ΚΑΠΑ 17, στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ο Αλέξης Οδεξιάδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σε τι κατάσταση σε βρίσκουμε μετά την νίκη, επικράτηση εντυπωσιακή θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω, και μάλιστα εκτός έδρας με 0-5 απέναντι στον Άρη. Εντυπωσιακό το σκόρ είναι η αλήθεια. Ναι, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δουλειά, στην Τούμπα, στο γήπεδο. Ναι, ήταν ένα σκορ το οποίο το μόνο που μπορεί να μας κάνει να μας ευχαριστεί. Τώρα το κομμάτι της απόδοσης είναι διαφορετικό, το οποίο το αναλύουμε για να το βελτιώσουμε περισσότερο. Τι προσδοκίες, γιατί κακά τα ψέματα τώρα, με το που βλέπουμε ένα Άρης ΠΑΟΚ 0-5, είναι και το γεγονός ότι είχαμε και καιρό να αντιμετωπίσουμε τον Άρη σε επίπεδο Super League. Με το που είδαμε αυτό το πράγμα, καταλάβαμε ότι πρόκειται για μια ομάδα με αρκετό ταλέντο. Ήταν συγκυριακό, ήταν τέλος πάντων κάτι το οποίο σας προξέδεψε εντύπωση και εσάς, ή απλά έχετε τόσο πίστη στις δυνατότητες της ομάδας που και αυτό φάνηκε φυσιολογικό? Κοιτάξτε να δείτε, το ότι έχω μεγάλη πίστη στην προσπάθεια που κάνουν τα παιδιά και το πόσο πολύ ψηλά μπορούν να φτάσουν ακόμα ψηλότερα, είναι δεδομένο. Γι' αυτό βρίσκονται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Το σκορ θα μπορούσα να πω ότι θα μπορούσε να είναι πλασματικό για το χθεσινό μάτς. Όχι ότι δεν το αξίζουμε, το αξίζουμε πολύ. Απλά αργήσαμε να ξεκλειδώσουμε ένα παιχνίδι. Περάσαμε μια διαδικασία που μας μετέφερε κάποια πράγματα τα οποία τα νιώσαμε μετά από πολύ καιρό, ένα ντερμπι στην ουσία δύο συλλόγων ανταγωνιστικών στην σε επίπεδο καθημεριών παραδοσιακά. Επίπεδο, ναι. Που μας λείψανε τα τελευταία χρόνια τα παιχνίδια αυτά. Δυναμώνει περισσότερο ο Βόρειος Όμιλος. Και πιστεύω ότι μπήκα σε μια διαδικασία να πάρουμε κάποια δεδομένα τα οποία θα μας βοηθήσουν για τη συνέχεια στο να χτίσουμε το mentality μας. Αυτό που είπες τώρα, και το κατάλαβα και εγώ πέρσι όταν παίξαμε τα Final Four στο τέλος ή τους τελικούς, δεν θυμάμαι, το Final Four πρέπει να ήταν. Είναι όντως μεγάλο πρόβλημα για τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί, έτσι όπως είχαν δημιουργηθεί οι όμιλοι. Το γεγονός παραδείγματος χάρη ότι στην Αθήνα υπάρχουν πολύ δυνατές ακαδημίες, άρα ένα πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό σε αντίθεση με τον Βορρά, που υπήρχε μόνο ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά και η Ξάνθη που έχει μια παράδοση. Δεν ήταν πρόβλημα αυτό για τα παιδιά? Είναι ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να το λύσουμε με το να βρούμε κάποια ανταγωνιστικά παιχνίδια, αλλά το να ξεκινηθείς να μπεις να παίξεις ένα πρωτάθλημα Super League με μια ανταγωνιστική ομάδα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το πάρεις στα φιλικά σου παιχνίδια. Προσπαθούμε εμείς με διάφορους τρόπους να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε, όταν στο νότιο όμιλο υπάρχει Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο Ατρόμητος του φέτος είναι ίσως και φαβορί το κομμάτι του νότιου ομίλου να πάρει πρόκριση. Από την Κρήτη Όφη, όπου είναι πάλι ένα νησί το οποίο έχει μια ομάδα να το εκπροσωπεί, συγκριτικά με το δικό μας όμιλο που έχουμε ομάδες από μικρότερες πόλεις, καταλαβαίνετε ότι η ανταγωνιστικότητα κάτω είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υπάρχει εδώ πέρα. Και αυτό είχε αντίκτυπο στους τελικούς, γιατί άλλο είναι μια ομάδα να έχει να αντιμετωπίσει 10-11 ντέρμπι σε μία σεζόν και άλλη μία ομάδα να έχει παίξει 2-3 παιχνίδια τέλος πάντων ανταγωνιστικά. Είναι πολύ πιο κλειστά, πολύ πιο σφιχτά ματς, με μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα, με μεγαλύτερη πίεση στα παιδιά. Κύριε Αλεξιάδη, σε αυτή την ηλικία, μιας και έτσι είστε ειδικός, το ζητούμενο, η φιλοσοφία ενός προπονητή είναι να ετοιμάσει τα παιδιά, να είναι έτοιμα έτσι σιγά σιγά να ακολουθήσουν όλα τα στάδια εξέλιξης για τη μεγάλη ομάδα, ή η επιτυχία των ακαδημιών, το πώς δουλεύουν οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ να γίνεται ευρέως γνωστό? Μια πολύ καλή ερώτηση αυτή, με μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Στο κομμάτι αυτό είναι ανάλογα το τι φιλοσοφία θέλει να διατηρήσει ο σύλλογος. Αυτή τη στιγμή στο σύλλογο του ΠΑΟΚ, το βασικό μας στόχος είναι να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε την πρώτη ομάδα με ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου, μέσα από μια διαδικασία εκπαίδευση. Συγχρόνως μπορούμε και συνδυάζουμε και θέλουμε να συνδυάζουμε αποτελέσματα νίκες χωρίς να είναι ο πρωταρχικός μας στόχος, γιατί απλά δίνουν μια διάθεση και μια ενέργεια στο να μπορείς να δουλεύεις καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Ένα κίνητρο για εξέλιξη. Ναι. Καλά, ακριβώς. Οι νίκες πάντα φέρνουν όρεξη και οι ήττες μουρμούρα. Διαβάζοντας το ρόστερ που έχεις διάθεσή σου, μιλάμε για 33 παιδιά, 15χρονα, 16χρονα. Πόσο εύκολο είναι να τα διαχειρίζεσαι, γιατί όχι απλά η πλειοψηφία, όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο, εντάξει. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν όνειρα. Για να βρίσκονται στον ΠΑΟΚ, σαφώς. Άρα το νούμερο είναι πολύ μεγάλο.
πώς το βλέπετε να το καταφέρνετε μαζί με το επιτελείο σου, που νομίζω διαβάζοντας κανείς το επιτελείο που δεν έχει κάτι να ζηλέψει από το επιτελείο της πρώτης ομάδας. Εντάξει, έχεις συνεργάτες, έχεις φροντιστές, γιατρούς, προπονητές θεματοφυλάκων. Πόσο εύκολο είναι για την ομάδα σου να διαχειριστείς 33 παιδιά? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια ηλικία στην ΚΑΠΑ19 και μια ηλικία στο τμήμα της ΚΑΠΑ17. Στην ΚΑΠΑ17 έχουμε ποδοσφαιριστές γεννημένους σε δύο χρονολογικές ηλικίες. Οπότε καταλαβαίνετε είναι μια μίξη, δεν είναι τα παιδιά μόνο 16 στα 17, είναι και 15 στα 16. Mm-hmm. Αυτό έχει συμβεί για να μπορέσουμε να δώσουμε στη μικρότερη ηλικία μια ανταγωνιστικότητα μεγαλύτερη. Οπότε καταλαβαίνετε στο πρωτάθλημα της Περλή και εμείς παίζουμε και με ποδοσφαιριστές μικρότερους της ηλικίας των 17, ώστε να τους δώσουμε ένα έξτρα κίνητρο. Το να διαχειριστούμε 33 παιδιά, όταν υπάρχουν κάποιες επιλογές σε ξεχωριστή ηλικία από την εθνική, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι τραυματισμοί, κάποιες τιμωρίες, καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός ποδοσφαιριστών είναι ένας εύκολα διαχειρίσιμο σε μια προπόνησή μας, σύν' ότι είμαστε και αρκετά άτομα, επαρκή άτομα, να διαχειριστούμε μια προπόνηση με δευτερεύον, τριτεύον στόχους. Καταλαβαίνουν τα παιδιά, Αλέξανδρε, ότι δεν χρειάζεται απλά να έχουν ταλέντο για να μπορέσουν κάποια στιγμή 3, 4, 5 από αυτά να παίξουν στην πρώτη ομάδα? Το αντιλαμβάνεσαι να το έχουν συνειδητοποιήσει στην ηλικία αυτή? Κοιτάξτε, εμείς τα παιδιά τα έχουμε 2 με 3 ώρες τη μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το οικογενειακό περιβάλλον του ποδοσφαιριστή. Στο να μπορέσουν να μεταφέρουν αυτή την υπομονή και την ωριμότητα στα παιδιά, τα οποία πρέπει να τα πείσουν κατά κύριο λόγο να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα, τον τρόπο δουλειάς τον ορίζουμε εμείς. Βασιζόμαστε πάνω στο ταλέντο τους. Και αυτό πιστεύω ότι με συνδυασμό και την τύχη, γιατί παίζει ένα μεγάλο παράγοντα η τύχη, να μπορέσουν να φτάσουν, εκεί που πρέπει. Εγώ σαν πρώτο κύριο στόχο βάζω τη δουλειά. Γιατί το ποδόσφαιρο μας έχει αποδείξει ότι και ποδοσφαιριστές χωρίς μεγάλο ταλέντο, μόνο με τη δουλειά τους έχουν παίξει πολύ ψηλό επίπεδο. Καλά, αυτό είναι γεγονός και ειδικά σε μια περίοδο που το αθλητικό κομμάτι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια καριέρα. Αλέξη, αυτή τη στιγμή συνδέεται η Ακαδημία με την πρώτη ομάδα, και τι εννοώ? Σε στυλ παιχνιδιού, σε αγωνιστικά ζητούμενα, σε αθλητικά ζητούμενα, σε όλα όσα πρέπει να ετοιμαστούν για τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε όταν θα κληθούν να παίξουν στην πρώτη ομάδα να είναι σε θέση να τα απεξέλθουν? Κοιτάξτε, αυτό που λέω και στα παιδιά, ότι στο να βρίσκονται στην ΚΑΠΑ 17, ΠΑΟΚ, mm-hmm. είναι τόσο κοντά και τόσο μακριά στην πρώτη ομάδα. Mm-hmm. Είναι τόσο κοντά σε 2-3 χρόνια και τόσο μακριά. Το μακριά το ορίζουμε σαν ποσότητα δουλειάς που πρέπει να κάνουν για να φτάσουν εκεί. Mm-hmm. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή εμείς το μόνο που μπορούμε να πάρουμε από την πρώτη ομάδα, να σας το πω, είναι αυτή τη στιγμή, γιατί ο σύλλογος του ΠΑΟΚ μεγαλώνει με γρογά βήματα και μεγάλα βήματα, να μπορέσουμε να πάρουμε καταστάσεις και ρεθίσματα τα οποία να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε εμείς όσο πιο εύκολα μπορούμε από κάτω. Αυτό το οποίο μπορούμε όμως στο κομμάτι, όπως είπατε, του αγωνιστικού κομματιού, μπορούμε να δούμε πράγματα τα οποία βγαίνουν σε ρεαλιστικούς ρυθμούς, όπως στατικές φάσεις, όπως σχηματισμούς, όπως αντιδράσεις σε ατομικές τακτικές, υπομαδικές τακτικές, και να μπορέσουμε να τα δείξουμε στα παιδιά σε μορφή βίντεο και να μπορέσουμε να τα κάνουμε πράξη. Μία ερώτηση να μεταφέρω εδώ από τον φίλο Κώστα της εκπομπής, που λέει: ο γιος μου είναι 15 χρονών, μπορεί να έχει ταλέντο, μπορεί και όχι. Πώς γίνεται αν δεν έχει ξεκινήσει από τα μικρά τμήματα ακαδημιών να ενταχθεί σε αντίστοιχη ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί, πώς δεν μπορεί? Πώς γίνεται, ρωτάει. Κοιτάξτε, ποια είναι η διαδικασία ενδεχομένως, θέλει να μάθει. Ναι. Αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που είμαστε τυχεροί και εμείς οι προπονητές που εργαζόμαστε σε αυτήν, είναι τιμή για μας, έχουν φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο υψηλό επίπεδο βάσει ταλέντων. Αυτή τη στιγμή από πολύ μικρές ηλικίες, πλην των πολύ μικρών, πάρα πολύ μικρών ηλικιών, τα παιδιά επιλέγονται στην ΠΑΟ. Επιλέγονται από διάφορα μέρη, από τη Θεσσαλονίκη, από παντού. Έχει ένα πολύ καλό τμήμα σκάουτινγκ η ΠΑΕ, ξεχωριστό στις ακαδημίες, υπάρχουν συνεργαζόμενες ακαδημίες, υπάρχουν προπονητικά κέντρα, και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο πάρουν ώρα να τα ελέγξει. Mm-hmm. Τώρα ένα παιδί το οποίο θα έρθει εδώ πέρα πρέπει να είναι αναλόγως στην ηλικία που έχει, εκπαιδευμένο είτε από την ομάδα του, είτε να έρθει να πάρει αυτή την εκπαίδευση σε συγκεκριμένη ηλικία,
το χρονικό διάστημα που μπορεί και πρέπει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι άλλους στόχους έχει ένας ποδοσφαιριστής 12 χρονών, άλλα θα δούμε σε ένα 12χρονο, άλλα θα δούμε σε ένα 14χρονο, άλλα θα δούμε σε ένα 17χρονο. Ναι. Αυτό που για να, για να συμπληρώσω, συγγνώμη λίγο Αλέξη, προφανώς και ο ΠΑΟΚ πλέον δεν κάνει μαζικό αθλητισμό, κάνει μια επιλογή ταλέντων και δεν μπορεί κάποιο παιδί που δεν έχει ξεκινήσει καν 15 χρονών, όπως ρωτάει ο φίλος. Όχι, είναι σε ομάδα και μπορεί να έχει ταλέντο. Θα τον εντοπίσει ο ΠΑΟΚ. Σωστό. Αυτό. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Αυτή τη σημεία δεν είναι. Δεν νομίζω να καταλάβει κανένα. Αυτό αναλαμβάνει ξεχωριστά το σκάουτινγκ, είναι ξεχωριστή ρόλη, δουλεύουν μέσα στο καταμερισμό ρόλων και το ελέγχει και το μεταφέρει στα αγωνιστικά τμήματα και από εκεί και πέρα συγκρίνουμε, προχωράμε, ελέγχουμε τις καταστάσεις, τις διηγίζουμε και κάνουμε το καλύτερο. Αλέξη, τα μισά παιδιά που έχεις στη διάθεσή σου μένουν στους κανόνες. Είναι εντυπωσιακό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή να μένουν σε ένα κτίριο 70, δεν ξέρω, 80 φέτος, πόσα παιδιά είναι? Είναι και αυτό ένα στοιχείο, δηλαδή να δίνω πάω τη δυνατότητα και την σιγουριά σε ένα γονέο, το παιδί του, ακόμα και είναι 14, θα μένει σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον μακριά από τους γονείς του. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχουμε τα παιδιά κοντά μας. Φυσικά αυτό μπορεί να οριμάσει τα παιδιά πολύ γρήγορα από την ηλικία τους, γιατί καταλαβαίνετε ένα παιδί μας φύγει στα 15 ή στα 16 από το οικογενειακό του περιβάλλον, πρέπει να μπει σε ένα άλλο οικογενειακό περιβάλλον. Το οικογενειακό του περιβάλλον μετά αυτό... Είναι ο ΠΑΟΚ. Απαρτίζεται μόνο από ποδόσφαιρο. Ναι. Και μόνο ΠΑΟΚ, μόνο από ποδόσφαιρο. Ας επικεντρωθούμε σε αυτό. Και συγχρόνως μόνο ΠΑΟΚ. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να βρει μια γαλούχηση και μια υποστήριξη στο ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το, όλο αυτό που του λείπει από το σπίτι του. Θεωρώ ότι το να έχουμε αυτό το οίκημα που μας το έχει δώσει ο ΠΑΟΚ και ο κύριος Σαββίδης είναι χαρά για όλους μας. Και πολύτιμο για την Ακαδημία μας, γιατί μπορούμε να έχουμε παιδιά από διαφορετικές πόλεις, ταλέντα από διαφορετικές πόλεις που ήταν πολύ πιο δύσκολα τα παλαιότερα χρόνια. Για να δώσουμε και μια εικόνα στον κόσμο που μας ακούει, μιλάμε για ένα κτίριο το οποίο μένουν τα παιδιά εκεί, που έχουν την κατάλληλη διατροφή, που έχουν ακόμα και ιδιαίτερα μαθήματα, σωστά, που έχουν όλες τις ανέσεις που θα πρέπει να έχει ένα παιδί. Και την ασφάλεια, και να τονίσουμε γιατί είναι σημαντικό το. Καλά, εννοείται αυτό. Εννοείται. Αλέξη, εγώ αυτό που με ταλαιπωρεί τόσα χρόνια στο κομμάτι της σύνδεσης ακαδημιών με επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αυτή η μετάβαση από την ΚΑΠΑ 19 που είναι πλέον μέχρι στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Θεωρείς εγκληματικό που δεν έχουν φροντίσει ακόμη, δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, εννοείται, το ΠΑΟΚ είναι φανατικά υπέρ αυτής της λογικής, του να δημιουργηθούν οι β' ομάδες έτσι ώστε η μετάβαση να είναι πιο ορθολογική? Θα σας πω ότι είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον κύριο Γεωργιάδη στα Τρίκαλα, στην ομάδα Τρικάλα, πριν από 2 χρόνια. Ναι. Και από εκεί πέρα μπόρεσα να αντλήσω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες. Είναι ένα μεταβατικό στάδιο που πρέπει να μπει σίγουρα σε αυτές τις ηλικίες, τα παιδιά να αγωνιστούν σε αυτό το επίπεδο, της Β' Εθνικής, γάμα υπογείς καταστάσεις. Ναι, μην τα βάζουμε να παίζουμε μίχωνα τελικά, εννοείται, ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Σε ένα πρωτάθλημα πιο ορθολογικό, ναι. Στο οποίο τα παιδιά θα πάρουν αυτά τα δεδομένα, τα οποία στην ουσία να το στο πολύ γωμά, για να γίνει κατανοητό, να ψηθούν για να μπορέσουν να πατήσουν πολύ πιο εύκολα πάνω. Πιστεύω ότι θα αυξήσουμε τις πιθανότητες μας να βγάλουμε ποδοσφαιριστές, εάν μπουν αυτές οι ομάδες Β. Και να είναι, Αλέξη, όλοι μαζί, να μην είναι ένας στον Κοινιακό, ένας στον Πασαραϊκό, ένας στη Λαμία, ένας στα Τρίκαλα, με 10 διαφορετικούς προπονητές. Να είναι προπονητής του ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά αυτό. Είναι καλύτερο για τα παιδιά γιατί μεταφέρεται το οικογενειακό περιβάλλον και το ομαδικό περιβάλλον και αυτή η ομπρέλα προστασίας του συλλόγου. Και το αγωνιστικό στυλ βασικά. Γιατί άντε και έδωσες έναν δανεικό κάπου και είναι μια ομάδα που περιμένει πίσω. Δεν θα παίξει ποτέ ο ΠΑΟΚ, θα παίξει μάλλον 5 στα 50 παιχνίδια, θα τα παίξει περιμένοντας. Δεν έχει κανένα νόημα για το παιδί να κάτσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα κάνει για τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Αλέξη, συγχαρητήρια βασικά για το χθεσινό. Ήταν κάτι το οποίο. Τα παιδιά έκδοση, συγχαρητήρια, προσπάθησαν πολύ να πούνε. Εσύ είσαι ο ηγέτης του τμήματος, εσύ θα ακούσει τα συγχαρητήρια και εσύ είσαι και στον αέρα τώρα. Μπορείς να τα μεταφέρεις τα συγχαρητήρια στα παιδιά. Καλή επιτυχία. Να χαρείτε κάθε μέρα τη δουλειά που κάνετε, γιατί είναι ευλογία και για εσάς αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Δεν το συζητάμε και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Αλέξη. Γεια σου. Γεια σας.
Αυτό εμένα είναι ο νταλκάς μου. Οι β' ομάδες. Εμένα το πιο δύσκολο είναι το να διαχειριστείς τόσα παιδιά που έχουν όνειρα, φιλοδοξίες, που όλα κάνουν εικόνα τον εαυτό τους να παίζουν στην Τούμπα, να παίζουν στην μεγάλη ομάδα. Και έχουν και δίπλα τους κάτι μανατζαρέους μυστήριους που κάθονται και βουσκώνουν τα μυαλιά. Και γονείς. Οι γονείς είναι ευθύγη κατάρα σε θέματα ποδοσφαιρικά. Δηλαδή, πόσες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ξέρεις εσύ που οι γονείς τους. Αποδείχθηκε ο ρόλος τους κομβικός στην εξέλιξή τους. Απλά για να τα βάλουμε σε μία σειρά για το φίλο που ρώτησε πριν. Υπάρχουν ομάδες που κάνουν μαζικό αθλητισμό. Ναι. Σου λέει πάρε 1000 παιδιά και άιντε κλωτσίστε μια μπάλα. Ακαδημίες έχουμε. Ναι. Ναι. Ωραία. Οκ. Okay. Είναι και αυτό σωστό. Για μένα, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να συνδυάζει και τον εξειδικευμένο παύλο επαγγελματικό κομμάτι και θα μπορούσε να συνδυάζει και το άλλο. Αλλά δεν έχουμε τις εγκαταστάσεις για κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ που θα φιλοξενήσει 150 παιδιά. Άμα ανοίξει ο ΠΑΟΚ, θα φιλοξενήσει 2.500 που θα τα βάλει. Ωραία. Έτσι όπως είναι δομημένες σήμερα οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ επιλέγει ποιους θα πάρει. Εξετάζεται πληροφορίες. Να έχω εγώ έναν εκεί που είναι σούπερ ταλέντο. Ξέρεις πόσες φορές το έχω ακούσει. Παρακολουθεί. Ναι. Ξέρεις πόσες φορές μου έχει τύχει να μου πει κάποιος εσύ υπάρχει ένας εκεί και να πάρω τηλέφωνο άνθρωπο του ΠΑΟΚ, ξέρεις για έναν εκεί. Και να μου λέει όλα τα χαρακτηριστικά του. Ναι. Για 14χρονα τώρα μιλάμε, ναι, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Ότι δεν είναι για αυτό το επίπεδο, ότι είναι έτσι, έχει κάποια στοιχεία, αλλά είναι, μπορεί να φτάσει μέχρι η Football League. Δεν κάνει για μας. Ωραία. Γενικά το κομμάτι των ακαδημιών τρέφει πολύ μουρμούρα, γιατί ο κάθε πατέρας, ο κάθε μάνατζερ, ο κάθε έτσι θεωρεί. Νομίζει ότι υπάρχει μια σκοτεινή δύναμη που ξέρω εγώ, είναι από συντονισμένη ναι, για να μην προχωρήσει το παιδί. Ο Γιαννούλης καμιά φορά μου κάνει πλάκα όταν του λέω ότι έκοψα το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι μόνος που λέω ότι έκοψα το ποδόσφαιρο γιατί ήμουν ακοπρόσκυλο. Ωραία. Μου λέει σε φάγανε μάνατζερ. Ότι και καλά δικήθηκαν. Ναι. Εντάξει. Ξέρεις, ναι. Ή αυτό θα ακούσει, φάγανε οι μάνατζερ ή ένας τραυματισμός στο γόνατο. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, παιδιά, ότι δεν συμφέρει κανέναν να είσαι σούπερ ταλέντο και να σου πει δεν κάνεις, πήγαινε αλλού. Ναι. Κανένα κλαμπ. Δεν μην αναφέρουμε μόνο στον ΠΑΟΚ, ας αναφερθώ και στους άλλους. Μεγαλύτερη ουσία έχει αυτό που είπες για τις δεύτερες ομάδες. Εγώ θεωρώ προσωπική μου άποψη θα έπρεπε ο ΠΑΟΚ να το κυνηγήσει μόνος του. Δεν γίνεται, αφού δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο, τι να κάνουμε. Να πάμε να παρανομήσουμε, επειδή αυτή είναι. Δεν θα παρανομήσεις. Θα παρανομήσεις. Θα πάρεις μια ομάδα που ήταν πριν από δύο χρόνια στο πρώτο τοπικό Θεσσαλονίκης. Ο Παύλος έχει μια. Τον Παύλο να την πάρουμε. Και να την γεμίσει, κοίταξε. Δεν θα την αλλάξει όνομα. Θα είναι το όνομα που έχει. Όχι, θέλω ΠΑΟΚ Β, ρε. ΠΑΟΚ Β. Ναι, μέχρι να γίνει ΠΑΟΚ Β όμως μπορεί να περάσουν 20 χρόνια. Τέλος πάντων. Χορηγή μας. Το Ρέτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης, η Πέγκιζίνα, είναι εκεί. Παρασκευή και Σαββάτο στο θέατρο Βεργίνα μπορείτε να πάτε στο Ρέτζεσι Καζίνο να θαυμάσετε την Ελληνίδα τραγουδίστρια στο Ρέτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκης. Και βέβαια, πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Εδώ είμαστε. Δεν μπήκαμε καθόλου σε μπασκετικά μονοπάτια, Στέργιο. Ναι. Δεν πρέπει. Πρέπει και το είχαμε. Πρέπει γιατί είναι σε φουλ ρυθμούς τα παιδιά μας, έτσι διπλές προπονήσεις, αλλά με απουσίες. Με απουσίες, προβλήματα, απρόπτωτα τραυματισμών, αυτά τα οποία συναντάμε στην καθημερινότητά μας και θα μας τα πει καλύτερα και ο Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκο. Χαίρετε. Χαίρετε, καλησπέρα. Στέργιο, καλή αρχή ρε φίλε. Να είσαι καλά Νίκο, ευχαριστώ. Αδερφέ, να σε χαιρόμαστε. Να είσαι καλά. Πολύχρονος και τέτοια. Γίνεται. Νίκο, σου φάγε τη θέση και του λες ευχές διαδικτυακές. Αδερφός. Ανωτερότητα, ναι. Είδες. Ποιότητα. Ναι. Ποιότητα ανθρώπου, μπασκετική παιδί μου, έτσι. Ανώτεροι άνθρωποι, ποιοτικοί. Σωστά, Νίκο μου. Συνεχίστε, παιδιά, ωραία τα λέτε. Ωραία τα λέμε. Πες μας και εσύ τα νέα του μπασκετικού ΠΑΟΚ, τις απουσίες, χωρίς γκος, έτσι. Ήωση. Εντάξει, σιγά-σιγά έχουμε για τις επιστροφές, δεν είναι μόνο απουσίες. Δηλαδή, okay, ο γκος είχε μια ήωση χθες. Δεν προπονήθηκε, αλλά υπάρχει μια επιστροφή του Τζαμάλ Τζόμου που είναι σημαντική γιατί έλειπε περίπου 10 μέρες μετά το τραυματισμό που είχε σε πρώτο φιλικό με τον Ολυμπιακό. Σιγά σιγά θα έρθει η διαδικασία επιστροφής και ο Αθηναίου, αν και έχει ακόμα δρόμο για να μπει κανονικά, καθώς το θέμα που κουβαλάει στη Γάμπα είναι ουσιαστικά από πέρσι του Αθηναίου. Δεν έχει κλείσει το πρόβλημα που είχε εκεί. Το κουβαλάει και φέτος πήγαινε πολύ συντηρητικά μέχρι τώρα που ξεκίνησε τρέξιμο. Στο τέλος της εβδομάδας θα κάνει μια εξέταση για να φανεί πότε είναι να μπει.
Λογικά και ο Τζόρντιν Βίλιαμς από σήμερα θα ξαναμπεί μετά το διάστημα που είχε. Οπότε σιγά σιγά αρχίζουν να λύνονται κάποια θέματα. Ενώ ότι υπάρχουν απουσίες, έτσι είναι και οι διεθνείς. Ο Μαργαρίτης που είναι με την εθνική ομάδα για τα παιχνίδια με τη Σερβία μεθαύριο και με την Εσθονία στις 16. Λείπει και ο Μορέιρα που έχει επίσης υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα της Αγγόλας. Και βέβαια περιμένουμε να δούμε μέχρι αύριο να ξεκαθαρίσει αν θα χρειαστεί να αποχωρήσει και ο Γκάρετ για παιχνίδια της εθνικής ομάδας της Ρουάντα. Οπότε ναι μεν υπάρχουν κάποιες απουσίες, ναι μεν η προετοιμασία τρέχει χωρίς έτσι να υπάρχει πληρότητα και μάλιστα με αρκετές απουσίες, αλλά σιγά σιγά κάποια θέματα αρχίζουν να λύνονται. Γενικά, όπως είχαμε αναφέρει και νωρίτερα, το καλοκαίρι, προς το τέλος των φιλικών θα δούμε έναν πλήρη ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Και υπάρχει και φιλικό την Πέμπτη, έτσι, 2 η ώρα το μεσημέρι. Υπάρχει και φιλικό την Πέμπτη, 2 η ώρα το μεσημέρι, με την τουρκική την Μπουγιού Ξεχύρ. Υπάρχει φιλικό και το Σάββατο με τον Ήφο στο Λίμνο. Γενικά τα φιλικά από εδώ και πέρα είναι μέσα σε διάστημα 3-4 ημερών. Μετά είναι τα Μαυροσκούφια, μετά το ΠΑΟΚ θα πάει στην Τουρκία για να παίξει με την Μπάχτε Σεχίρ. Έπεσε το Σάββατο με την Καστοριά. Εδώ θέλω να σταθούμε. Για να δώσει και εσύ την καλησπέρα στον καλεσμένο μας. Βεβαίως. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Team Άγγελ της Καστοριάς και έναν παίκτη ο οποίος έχει φορέσει την φανέλα του ΠΑΟΚ παλιά. Ναι. Προς τα τέλη δεκαετίας του 80, τον κύριο Καλόγυρο. Τι κάνετε, καλησπέρα. 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 Ναι, γεια σας. Χαίρετε. Όλα καλά. Ναι, με ακούτε. Βεβαίως και σας ακούμε. Χαίρομαι, θέλω να χαιρετήσω τον κόσμο, τον ΠΑΟ και εσάς στο πάνελ. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα του ΠΑΟ που επισκέφθηκε την πόλη μας. Για το φιλικό και δέχτηκε να παίξει μαζί μας το φιλικό αγώνα. Και ιδιαίτερα τον συμπέχτη μου τον Αφιτέλη του Τσαματζίδη και τον Νίκο του Σταυρό. Κύριε Καλόγυρε, είχα την ευκαιρία να δείτε λίγο ανθρώπους που είχαν δείτε πολύ καιρό νομίζω, όπως τον Νίκο του Σταυρόπουλο, τον Τέντρο Τσαματζίδη, τα είπατε. Πολλά χρόνια και... Τους είδα μετά από πολλά χρόνια και τους είδα μάλιστα στο χώρο μου που ήρθαν στην πόλη μας εδώ και τους φιλοξενήσαμε και πιστεύω ότι ήταν και αυτοί ευχαριστημένοι. Πηγαίνοντας λίγο στο κομμάτι του φιλικού, εντάξει, για τη δική σας ομάδα ήταν ένα πολύ πολύ δυνατό τεστ, ακόμα και πολύ αρχή στην προετοιμασία. Τι εικόνα αποκομίσατε από τον ΠΑΟΚ? Για μας πραγματικά, έτσι όπως είπατε, είναι ακόμα νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Έχουμε το χρόνο ακόμα περίπου ένα μήνα να βγάλουμε συμπεράσματα. Για την ομάδα του ΠΑΟΚ, εμένα μ' άρεσε. Από ό,τι έχω μάθει, και έλειπαν και κάποιοι παίχτες μου. Ήταν. Μ' άρεσε δηλαδή όλο το στήσιμο της ομάδος, έτσι όπως έπαιζε πολύ καλή άμυνα, μ' άρεσε. Είχε στόχο στην επίθεση, δηλαδή ήξερε τι έπαιζε. Και πιστεύω και μαζί με τα παιδιά που έλειπαν, πιστεύω ότι έχουν κάνει πολύ καλό σύνολο φέτος. Και πιστεύω ότι θα πάνε πολύ καλά. Αλλά και πέρσι πήγαν καλά, παρά να πήραν τελικά την τρίτη θέση. Δηλαδή κάναν το ανώτερο που μπορούσαν να φτάσουν στις δύο ομάδες. Τις πρώτες δεν μπορούν να τις φτάσουν κανένας. Δυστυχώς τα μπάτζετ είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά γενικά σαν μπάσκετ εμένα με ικανοποίησε. Αυτό ξέρετε κύριε Καλόγυρε, προφανώς σας το είπε και ο Νίκος Σταυρόπουλος, είναι και ο στόχος. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ ξέρει ότι το ταβάνι του είναι η τρίτη θέση, έτσι κι αλλιώς φέτος είναι και πολύ ενισχυμένες και άλλες ομάδες κάτω από τους δύο πρώτους. Και ο στόχος του ουσιαστικά είναι να παίξουν στο διανό καλύτερο μπάσκετ. Το είδατε εσείς αυτό, είδατε μια ομάδα που σε αυτό το διάστημα που είμαστε τώρα, έτσι, αρχή της προετοιμασίας, να παίζει καλό μπάσκετ. Είδα αυτό το πράγμα, ναι, παίζει καλό μπάσκετ. Εντάξει, εγώ πιστεύω
πιστεύω ότι η ομάδα πρέπει να κοιτάξει πιο πολύ Ευρώπη. Για να μην λέμε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι δύο πρώτοι είναι απλησίαστοι. Έτσι. Είπαμε άλλα budget, αλλά σε άλλο πρωτάθλημα παίζουν. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, και έτσι έχω μάθει, έτσι με είπαν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι φέτος θα πάνε να κοιτάξουν πιο πολύ την Ευρώπη. Όχι βέβαια ότι και το πρωτάθλημα δεν τους ενδιαφέρει και το κύπελο, αλλά πιο πολύ κύπελο και για την Ευρώπη να κοιτάξουν. Ως το δυνατόν να μπορούν να πλασταριστούν και στην τετράδα, θα είναι ακόμα καλύτερα. Πολύ μεγάλες διαφορές σε σχέση με τα δικά σας χρόνια, έτσι. Και στο μπάσκετ και στους στόχους και στα πάντα, έτσι. Είναι άλλες διαφορές. Τότε ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης στα πάνω τους. Τα πράγματα αλλάξανε. Δυστυχώς για τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι ακόμα να τα πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους και το πρωτάθλημα να πάρει ο ΠΑΟΚ, δεν θα πάει εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θα δώσει προκριματικά πάλι. Και αυτό είναι μια, δηλαδή αυτό το καινούριο σύστημα του μπάσκετ, αυτό και εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Καταλαβαίνετε τι είναι. Δηλαδή παίρνεις το πρωτάθλημα και δεν μπορείς να παίξεις εκεί που παίζει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός επειδή έχουν τα συμβόλαια και θα δώσεις προκριματικά για να μπεις εκεί. Είναι αυτό είναι το η αδικία. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η οποία ουσιαστικά περισσότερο πρόβλημα δημιουργεί παρά λύνει. Και με τις ειδικές ομάδες και με τα δηλαδή, και όλα αυτά. Πες όντως πάω και έχει συμπλέξει με τα χρέη, έχει κάνει, βρήκε έναν σπόνσορα, βάζει κάποια χρήματα στην ομάδα και φτιάχνει μια ομάδα για να πάει πιο πέρα. Αυτό το πράγμα το τρινάρει όλο αυτό το σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πράσινο. Το θεωρείτε δηλαδή σαν τροχοπέδι, να το πω έτσι, για κάποιον επενδυτή που μπορεί να ήθελε να μπει στο μπάσκετ. Αυτό δηλαδή κάποιος άμα θέλει να μπει στο μπάσκετ δεν τον τρινάρει αυτό. Ενώ σου λέει χτυπάω το πρωτάθλημα και μπαίνω μέσα στην Euroliga. Δεν είναι. Ωραία κύριε Καλόγερε, για την εικόνα της δικής σας ομάδας της Καστοριάς, ενισχυμένη φέτος, προπονητής ο Νίκος Καραγιάννης που είχε πετύχει δύο ανόδους με το Περιστέρι, είναι στόχος τα play-off θα πω εγώ της Α2 και να στείλει μετά για την άνοδο. Έχουμε κάνει μια νεανική ομάδα, φέραμε έναν έμπειρο προπονητή της κατηγορίας που ασχολείται σε αυτή την κατηγορία 17 χρόνια. Γι' αυτό και τον επιλέξαμε, δηλαδή σαν διοίκηση και ο πρόεδρος. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα, δηλαδή σε ηλικία, νέα τα παιδιά είναι σε ηλικία, κανένα δύο είναι οι μεγάλοι που είναι πάνω, ας πούμε, στα 35 περίπου, ενώ η περσινή ομάδα στηρίζονταν πιο πολύ στην εμπειρία και στη μεγάλη ηλικία που είχαν οι παίχτες. Φέτος είναι να κάνουμε ένα σκαλί παραπάνω από ό,τι κάναμε στην περσινή χρονιά. Και άμα μπορούμε να μπούμε στα play-off, αυτός είναι ο στόχος. Και να φτιάξουμε ένα καλό σύνολο. Σας το ευχόμαστε, βεβαίως. Ναι, με ακούτε. Ναι, βεβαίως και σας ακούμε. Ναι, βεβαίως. Δεν ξέρω, λέει, αν έχετε να ρωτήσετε κάτι από το στήμα. Νομίζω ότι μας κάλυψε πλήρως και για τον ΠΑΟΚ και για την νέα σεζόν, βεβαίως. Ωραία. Κύριε Καλόγερε, ευχαριστούμε πολύ και καλή σεζόν να έχετε κλείσει. Εγώ ευχαριστώ και ελπίζω και ο κόσμος του ΠΑΟΚ να στηρίξει αυτή την προσπάθεια και των παιδιών της ομάδος και να έρθει πιο κοντά στο γήπεδο. Να ανάψει το γήπεδο και να βοηθήσει την ομάδα. Εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Και τώρα που είπε για να στηρίξει ο κόσμος. Από το καλόγερο. Ναι, ολοκληρώθηκε η διάθεση της ανανέωσης των διαρκείας. Έτσι, είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο διάστημα. Ναι, ναι. Όσοι ανανέωσαν, τώρα τα εισιτήρια είναι ελεύθερα, τα εισιτήρια διαρκείας. Υπάρχει αυτή η προσφορά για όσους έχουν αγοράσει εισιτήριο στο ποδόσφαιρο με μια μειωμένη τιμή στο μείον 20%, δηλαδή ουσιαστικά σε τιμές ανανέωσης,
όπως ήταν. Σημαντικό αυτό, Νίκο. Δηλαδή, δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει. Δεν ξέρω αν δεν θυμάμαι καλά. Όχι, δεν έχει ξαναγίνει. Η αλήθεια είναι ότι, να σου πω, κάπου στις αρχές του καλοκαιριού είχε συζητηθεί αυτό το κομμάτι του συνδυασμού. Δεν προχώρησε νομίζω τόσο όσο θα θέλανε οι περισσότεροι, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα. Νομίζω ότι του χρόνου μπορεί να είναι ακόμα πιο αυξημένη αυτή η σύνδεση των δύο. Αλλά εντάξει, για κάποιον ο οποίος θα ρίξει ένα σημαντικό ποσό για να πάει να διαρκέσει το ποδόσφαιρο και το έχει για ένα κόμμα για να βοηθήσει και τον μπάσκετ, ένα μείον 20% είναι μια... Καλό είναι, καλό είναι. Καλή, καλή. Επόμενο φιλικό λίγο πες μας του ΠΑΟΚ. Φιλικό μεσημέρι 5 στις 2, ΠΑΟΚ Μπουγιουξεχήρ, η τουρκική ομάδα. Είναι ανοιχτό ή κλειστό για τον κόσμο, να ξέρουμε. Ανοιχτό είναι, τώρα 2 ώρα το μεσημέρι στο Παλατάκι. Δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο δύσκολο τώρα το κατά πόσο θα είναι ανοιχτό. Δεν βολεύει, όχι, δεν βολεύει. Αλλά είναι το επόμενο φιλικό, είναι έτσι ο προγραμματισμός των Τούρκων. Θα είναι εδώ, έχουμε και ένα φιλικό αύριο, αν θυμάμαι καλά το απόγευμα με τον Άρη. Είναι το φιλικό αύριο το μεσημέρι και μετά αναχωρούμε για να επιστρέψουμε στην Τουρκία. Οπότε γίνεται το μεσημέρι. Γενικά από εδώ και πέρα, λοιπόν, πάω και έχει αρκετά φιλικά. Ξεκίνησε με 2 μάτς με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε Μέτσοβο και Πύλιο αντίστοιχα. Πήγε στην Καστοριά, τώρα θα δώσει κάποια παιχνίδια στην έδρα του. Δηλαδή τώρα με την Πουγιού Ξεχύρ το Σάββατο με τον Ήφο στο Λίμνου, την άλλη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, είναι το τουρνουά Σιμεών Μαυροσκούφου που θα παίξει με τον Κολοσσό και μέναν εκ των Ρεθύμνου η Προμηθέα Πάτρας. Μετά θα φύγει στην Κωνσταντινούπολη για τα δύο φιλικά το άλλο Σαββατοκύριακο, κολλητά Σάββατο και Κυριακή, με την ομάδα Στέφανου βέβαια, την Μπαχτέ Σεχίρ. Και κλείνει το κομμάτι των φιλικών με δύο εκτός πάλι μάτς. Ένα στο Περιστέρι που είναι κιόλας τα έσοδα θα πάνε στους πυρόπληκτους και ένα στη Χαλκίδα με την Κίνη. Παιχνίδια που είναι έτσι όπως περίπου θα είναι και η σεζόν. Δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 3-4-5 ημερών, κάπως έτσι όπως θα πηγαίνει και η σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Τέλεια. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Ευχαριστούμε. Τελειώσαμε. Επειδή καταλαβαίνω ότι σε πολλούς λείπει ο ΠΑΟΚ, ας δουν σήμερα λίγο Δημήτρη Πέλκα. Ό,τι έχουμε, πορευόμαστε, Ελένη. Τι να κάνεις. Αυτό το λίγο. Εντάξει, είπαμε. Τελειώνει αυτή η διοργάνωση τώρα που. Να μην τη χαρακτηρίσω το National League της UEFA, δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Κάτι σκέφτονται. Να ξεκινήσει πάλι ο ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει δεν. Οκ, okay, καλές και εθνικές. Εντάξει, χθες είδαμε Λιμνιό όμως και μας αποζημίωσε. Εντάξει, λίγο υπομονή ακόμα. Τελειώνει σήμερα το UEFA National League. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Μπαίνουμε σε μια πολύ ωραία περίοδο από το Σάββατο και μετά. Αλλά εμείς θα είμαστε και πάλι αύριο. Σημαντική μέρα σημερινή για όλους τους γονείς που έχουν μικρά και μεγάλα παιδιά. Τι καλό, καλό κουράγιο τους. Τι ωραία ευχόμαστε. Καλή φωτό, δύναμη. Φοβερή. Λίγο, Δεν είναι αυτό φοβερή που σκέφτονται όλοι εντάξει, οι γονείς. Ναι. Δηλαδή είναι η μικρή, η κόρη τους βεβαίως καθισμένη ότι δεν θέλει να πάει σχολείο. Τα χέρια σταυρωμένα και τα λοιπά. Μούτρα, μούτρα κατεβασμένα. Ναι. Και βεβαίως πολύ καλή η σκηνοδία της φωτογραφίας. Πανηγυρίζουν εκεί. Με μεγάλη δόση ειλικρίνειας. Και χαρούμενη, ευτυχισμένη ημέρα γονέων η σημερινή, έτσι. Καλή σχολική χρονιά. Καλή δύναμη στους γονείς. Σε όλα τα παιδιά. Από αύριο θα έχουμε κάτι καλό για όλους τους γονείς και τα παιδάκια τους. Μείνε συντονισμένοι στο ΠΑΟΚ 24. Έτσι εδώ ακριβώς. Στο Λίμπερο. Τους ασπρόμαυρους φίλους της εκπομπής, τους μικρούς. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο στις 12. Ακολουθεί ο Βασιλιάς με Σταύρο Κόλκα. Δεν χάνονται. Τρεις. Ειλικρινά μέχρι μιλώ, παιδιά, και τις 3. Λοιπόν, ραντεβού και πάλι αύριο στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Καλό σας μεσημέρι.